διάβασε κάτι. Καλημέρα. Δεν μπορώ χωρίς φουγγάρι. Τι θα πλύνεις πιατά. Φαντάζεσαι να βάλω το σφουγγάρι από την κουζίνα. Α, τώρα έτσι, είναι ωραία. Έτσι χωρίς το σφουγγάρι. Δεν με ακούω καθόλου βέβαια. Δεν σε ακούς καθόλου. Ναι. Τώρα. Όχι. Να, τώρα ναι. Είδες τι ώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε. Καλά, μπήκαμε εσείς, λίγο περίεργοι σήμερα. Γιατί βάλε τέτοια νεύρα σήμερα. Βάλε και το Star. Θες να βάλω και στο κινητό να βλέπουμε Star. Όπου θέλεις, ό,τι θέλεις, τι έγινε. Βλέπεις απέναντί σου Star. Ναι. Θα σου έλεγα τώρα κάθε ένα δεν είναι για τον αέρα. Όχι, πες. Όχι, δεν είναι. Αν είναι προσεκτικό για μένα, πες το. Ναι, αλλά είναι. Τέτοια μούτρα Star και τέτοια. Βάλε, βάλε λίγο μουσική να σου το πω, γιατί δεν θέλω να το κάψω. Πόσο μου λείπεις στη αγκαλιά σου. Εντάξει, δεν ήταν για αέρα. Δεν ήταν όμως για αέρα. Όχι, όχι, εντάξει. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς. Τι... Να κάτσε, τι έχουμε εκεί. Θα βάλω αρτένα εδώ. Ό,τι θες βάλε. Να ανοίξω εγώ τα μπλιμπλίκια που λέει και ο Τσατζάρος. Βολάνι, ναι. Τι, παραγγελιά. Παραγγελιά είχαμε, ναι. Ξέρεις γιατί δεν με ακούω καλά? Γιατί συνήθισα να είμαι από εκεί τώρα τόσες μέρες και είχα άλλη. Θες να ξανάρθει. Σήμερα όχι, σήμερα όχι. Δεν είμαι. Ωραία είναι να μην είσαι χολουψία. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, Ναι, ναι, μ' αρέσει. Ωραία. Πού είναι το αρτένα τώρα, μην το σπάσω. Όχι, είναι η εκπομπή Φρέτο Κωνσταντίνο. Ναι, Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8. Ζωντανά, εδώ στο Λίμπερο 107,4, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απόδειξε το την ώρα. Αυτό στους πόσους βαθμούς το βάλεις, στους 15 το βάλεις τώρα, στους 12. Με έχεις λίγο ξεπαγιάσει. Όπως βλέπεις, ήρθα στους πρώτους 18 είναι. 22. Τα ως αγόρας τα κάνετε. 24 είναι καλά. 24 καλά. Ας καλό παιδί να είναι. Το βάζω 25 να κινηθεί ο μαλλιάς. Καλό παιδί να είναι και το μέγεθος δεν μετράει. Είτε 22 είτε 24. Τις αμυδαλές. Έχω ένα ένθετο. Έχω ένα θέμα συζήτησης. Εγώ έχω νεύρα. Εκτός από τα προφανή. Εγώ έχω νεύρα. Ωραία, άρα θα κάνουμε καλή εκπομπή. Έτσι γίνεται. Εγώ έχω νεύρα. Το σημερινό θέμα της εκπομπής. Θα το πούμε αφού πεις τι μέρα είναι, για να μην το χαλάσουμε. Τρίτη. Λοιπόν, είναι 252η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου στις 6:59. Τι πήγες να πεις? Δεν το πάμε τώρα με τρίτη μέχρι το τέλος. Τι είναι? Που λες τρίτη. Δύση ηλίου στις 7:45. Γιορτάζουν. Η Δέσποινα. Πάλι. Ξέρω εγώ τώρα. Μια Δέσποινα τώρα. Δεν είναι, δεν γιορτάζει. Δεν γιορτάζουν. Άκου τώρα, γιορτάζει η Καλαμιώτισσα. Η Δέσποινα Καλαμιώτισσα γιορτάζει μήπως. Η Καλαμία. Μαρία. Καλά, εντάξει, σχέση με τώρα. Μαρία. Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα. Καλά, εντάξει. Το 15 δεν γιορτάζει. Εσείς δεν γιορτάζετε το 15. Θυμηθήκατε μετά από. Μετά από 24 μέρες να ξαναγιορτάσετε δηλαδή. Μέσα σε 24 μέρες εσείς γιορτάζετε δυο φορές. Οι Μαρίες, οι Παναγιώτες και πρέπει να σας πούμε και χρόνια πολλά. Ήταν το ένα αντίθετο. Σιγά μωρέ, θα σας πούμε και χρόνια πολλά ξανά. Βρε, άντε από εδώ. Άιντε τώρα. Άντε γιορτάζει από ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Φίλε, δεν έχεις φίλο που το λένε Τσαμπίκο? Γνωστό είναι, το έχω ξανακούσει το Τσαμπίκος. Τσαμπίκος, εγώ ένα μαγαζί ξέρω τώρα. Ταβέρνα, Τσαμπίκος, κροπολίο, κάτι τέτοιο ξέρω. Άμα ρωτήσεις όμως. Πού. Πού Τσαμπίκος? Πού είναι ο Τσαμπίκος, ο ΑΕΟ? Λοιπόν, επέτει. Ξέστη, είναι σαν να έχω ένα. Πώς λένε, έχουν ένα αγγελάκι εδώ και ένα. Διαβολάκι, εγώ και το διαβολάκι. Και μια αδελφόν από εδώ. εσύ είσαι το διαβολάκι, ρε παιδί μου, το. Πες το. Ναι, πες το, ο κακός ο εαυτός. Πες το. Τι φοβάσαι, δεν έγινε τίποτα. Το πολύ, πολύ να κοπεί εκπομπή και να πας φυλακή. Τι έγινε. Και να κοιμόμαστε τα πρωινά μας. Ναι. Σιγά, τι έγινε. Επέτει. Διεθνής... Επέτει. Κάτσε να δω, να πάω προς τα κάτω Αμερική. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Ευτυχώς. Διεθνής ημέρα για την έξαψη. Για την εξάλληψη. Για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Μασαζάκι θα παίξει σήμερα. Εθνική εορτή της Ανδώρας. Ανδεδώρα. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει
την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία. Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το λέει εδώ. Έτσι το γράφει εδώ. Δεν μπορώ να δεν εννοεί το, το σουφλί και το τέτοιο. Όχι, βασικά το, τη Φλόρινα. Ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία. 8 Σεπτεμβρίου του 1991. Ημέρα των εθελοντών στην Ισπανία. Ημέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία. Και ημέρα των Φιόρδ στη Δανία. Πού αλλού έχει Φιόρδ? Φιλανδία. Ε? Και Νορβηγία. Και Νορβηγία, ναι. Λοιπόν, μαρτύρων Αρτεμιδόρου Ρουφιανού. Και Ρούφου. Δεν ήταν, και ναι, δεν ήταν. Του Μάτσα ήταν, είχε πεθάνει ο Μάτσας. Ναι. Μάτσα μου. Αυτό είναι τραγουδάρα. Αλλά άμα σου πω ποιος το έχει χρησιμοποιήσει αυτό το τραγούδι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Εγώ το ακούω, μπορεί και μια φορά την ημέρα το ακούω. Δηλαδή όταν κάθομαι στον υπολογιστή μου και βάζω μουσική, αυτό το βάζω. Και για ποιο έχει συγκεκριμένο ένα... λόγο. Ναι. Ποιος το. Θα σου πω για ποιο συγκεκριμένο λόγο που φαντάζομαι. Ναι. Για παιχνίδι του ΠΑΟΚ ή εν όψη τελικού κυπέλου ή με καμιά τουρκική ομάδα. Με Φενέρμπαξε. Όχι. Όχι. Τι είναι αυτό ο ρεπόρτερ. Πατσατζέδικο βγήκε. Χοντροκομμένο που είσαι σήμερα. Ντροπή. Λέγε. Ποιος, Ναι. Βραδινή εκπομπή. Δεν είναι εκπομπή. Α, ο Ανδρέας. Ποιος για να μπει. Κοντάεις. Ποιο μετά είναι αυτό βασικά. Κοντάεις. Είναι ο Ανδρέας. Καραμαλής για να βγεις σε τέτοιο. Όχι. Κάνουμε να μπουνάρουν. Όχι. Ποιος. Αυτός 1-0! Πολύ νωρίς βάζω το πρώτο γκολ. Αλλά μου το έβγαλες. Πρόωρο ήταν. Μου το έβγαλες στη διάρκεια αυτό. Είπες πολλές φορές ποιος και λέω όταν το ξαναρωτήσεις θα το πω ρε. Άντε πες μας τώρα. Λοιπόν, ο Κώστας Σημίτης. Το σκέφτηκα να σου πω. Με αυτό έβγαινε. Αλλά... Στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις το 96 και 95, 96, 97 έβγαινε με αυτό το τραγούδι. Του πότε είναι αυτό το τραγούδι. Πρέπει να είναι εκεί. 90, 91, μπορεί να είναι και πιο παλιό. Πρέπει να είναι 2003, 2004, αλλά το ξεκινούσε γιατί ήταν πιο πολύ μπροστά. Προληπτικά, ναι, προφητικά. Μου έχει δίπλα Χατζηγιάννη, δεν ξέρω γιατί. Δες, κάνω ότι δεν άκουσα. Mm. Λοιπόν, είναι του Νεομάρτυρος Αθανασίου του Ενθεσσαλονίκη. Είναι του Αγίου Σοφρονίου του Επισκόπου και είναι και η σύναξη της Παναγίας της Καλαμιώτισσας που είπαμε πριν. Mm. Στην Καθολική Εκκλησία τι πάθατε σήμερα? Βαριόσασταν, ναι, 9 Σεπτεμβρίου. Λέει της Μαρίας. Α, τέλος. Άκου τώρα, είναι του Ανδριανού και Ναταλίας από την Οικομίδια. Αυτό. Καθολική, που είχε 78 ονόματα άλλες φορές, τώρα έχει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. 9 είναι, όχι. 8. 8 Σεπτεμβρίου. Μην μου πεις διάφορα. Όχι, όχι, όχι. Πώς έχει 9, 8 και μπερδεύτηκα με το 8, 9 του. Α, ναι, σωστά. Ναι. Την λοιπόν, σαν σήμερα, το 1570, οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία. Το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών. Κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία, με μια ούλη κτλ. Πέτσεστρος. Πέτσεστρος. Ναι. Κατάλαβες ποιες λέω. Ναι, και το βερίκοκο που είναι. Ναι. Μ' αρέσουν πολύ. Και είναι και πολύ υγιεινές. Και νομίζω δεν έχουν και ζάχαρη. Mm. Είναι μόνο τα ζάχαρα του φρούτου έχουν. Οπότε για εμάς τους διαβητικούς είναι μια χαρά. 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. Θα μπορούσε να είναι Παγκόσμια Μέρα Μπανάνας στην Αμερική, αλλά δεν το κάναν νύχτες. 1930, ο μηχανικός Ρίτσαρντ Ντρίου, που εργάζεται στην εταιρεία 3M, εφευρίσκει τη διάφανη κολλητική ταινία Sellotape. Είναι θέμα συζήτησης. Περίμενε αυτό. Τώρα. Είναι Sellotape, είναι Sellotape. Είναι Sellotape. Είναι Sellotape. Εγώ το λέω Sellotape πάντα. Sellotape. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το κοινό, αυτό το δημογραφικό κοινό στο σύμπαν. Συγγνώμη. Εγώ το έχω ακούσει ζελοτέιπ. Υπάρχει άλλη λέξη. Το παπιέ κοφέ. Πώς είναι. Παπιέ.
Και υπάρχει και το, και το ζελετελέ που έλεγε ο άλλος. Το... Έχουμε λέει ζελετελέ. Παπιέ γκομέ, δεν το ξέρεις. Όχι. Παίκτης είναι αυτό. Σαν το παπιέ γκομή, πώς λεγότανε. Παπιέ γκομή. Βρε. 6 και 20 περίπου μας φτιάνει. Το δεύτερο κύμα του γέλιου. Το πρώτο δεν το ακούτε δυστυχώς. Είναι στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, γκούκλαρε το στα ελληνικά. Γράψε. Περίμενε. Παπιέ, όχι. Παπιέ μασέ. Όχι, ρε παπιέ μασέ. Παπιέ γκομέ θέλω. Πού είναι το παπιέ γκομέ. Το όχι. Περίμενε. Το όχι. Όχι. Γιατί δεν το λέει παπιέ μασέ. Το λέμε το παπιέ γκομέ, όχι όμως το σελοτέιπ που το έμαθα, το λέω κολλητική ταινία. Το λένε και παπιέ γκομέ. Έτσι δεν είναι. Πώς να φτιάξετε φανταστικά μοντέλα από παπιέ μασέ. Παπιέ μασέ είναι άλλο. Άλλο είναι. Το παπιέ γκομέ γιατί δεν το βγάζει όμως. Μπορεί να μην έχει δελτίο, να μην έχει βγει ακόμα. Λες. Παπιέ γκομέ, ρε. Όχι. Δεν το βγάζει. Εγώ το ξέρω πάντως, παπιέ γκομέ το έχω ακούσει. Θα ρωτήσουμε τον Τζατσαρό μετά όταν έρθει. Αυτό είναι γνώστης. Ο παίκτης είναι παπί γκομή, δεν είναι. Παπί γκομή, ναι. Αλλά εγώ το λέω σιλοτέιπ. Φέρε με το σιλοτέιπ. Εσύ το λες σελοτέιπ κάπως. Ζελοτέιπ. Ζε. Ναι, ναι, ναι. Ζε. Ζελοτέιπ. Ζελοτέιπ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όλα είναι σωστά. Και σιλοτέιπ να πεις ο άλλος δεν θα καταλάβει. Σιλοτέιπ, σελοτέιπ, ζελοτέιπ. Ναι, τέλος πάντων. Αυτός λοιπόν, τέλος πάντων, αυτός το εφήβρε. 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθεση στο Μουσολίνι. 1993, οχ, 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 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πονάτε! Κάτσε μην χτυπήσεις και σπάσεις κανένα τραπέζι τώρα που το είπες. Στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Oh. Αχ. Το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Το 2003. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Γεννήσεις 1843 ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Μια που λέγαμε για ποιήση χτες. Παπαρηγόπουλο δεν είχαμε και να βουλευτεί. Ναι. Έχουμε νομίζω. Έχουμε. Ναι, νομίζω. 1925 ο Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός, Ρος Πάνθυρας και τα λοιπά. Βγαίνει και σε λαχανικό είναι ο Πίτερ Σέλερι. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα 1968, άρα είναι πόσο? 52. 52. Μόνο 52 ήταν. Μόνο, εντάξει. Εκεί τον είχα περίπου 55 εκεί. Έλληνας κωμικός. Περίμενε. Ηθοποιός και τηλεπαρουσιαστής. Τηλεπαρουσιαστής. Ναι. Το έκανε και αυτό. Το έκανε και αυτό. Όχι επιτυχημένα, το έκανε όμως. Πρωινάδικο. Σε φερλί. Ναι, ναι. Α, μόνο τόσο είναι. Μόνο 52 είναι. Και εγώ τον είχα εκεί λίγο 55-57 εκεί. Μάξιμο. Λοιπόν, θάνατη το 1860 ο Ανδρέας με. Πώς το λες, θάνατη! Θάνατη! Ποιος το είχε πει, βάλτο, θέλω να το ακούσω. Άγγελος Αναστασιάδης, γράψε Άγγελος Αναστασιάδης, θάνατος. Μέχρι να πω εγώ του θανάτη. 1860 ο Ανδρέας Μεταξάς Κεφαλονίτης, αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. 1944 η Λέλα Καραγιάννη. Υπάρχει οδός κάπου στη γειτονιά μου. Τι υπάρχει αυτό το βίντεο έτσι. Ε? Τι είναι το θάνατος. Βάλε να παίξει. Λοιπόν. Από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Δεν τα μεσά ακούγεται. Και τα παλικάρια εκεί μέσα αυτά. Να γίνουμε έτσι. Έτσι. Το μυστικό του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Και έχουμε πάρει την απόφασή μας εμείς όλοι εκεί μέσα με πρώτα εμένα. Όποιος. Διανοηθεί να διαταράξει το κλίμα εκεί μέσα θα πεθάνει. Θάνατος. Ξέρετε τη λέξη. Θάνατος. Έτσι. Υπακοή σημαίνει ζωή. Αυτό.
Αυτό για διαφημιστικό σε γραφείο τελετών. Τι σχέση, το θάρρος με διπακοή σημαίνει ζωή. Όποιος δεν υπακούει θα πεθαίνει, ρε φίλε. Θα εκτελείτε, τέλος. Θα κρεμάτε. Πες τα αποδυτήρια. Όποιος διαταράξει την ησυχία και την πειθαρχία. Απίθανο. Θάνατος. Απίθανο. Θάνατος. Θα πεθάνει. Αυτό είναι. Δεν το ξέρετε το θυμό σε αυτό. Μπορεί να μην ζούσα εγώ το είπε αυτό. Πότε ήταν στον Πανεπιστημιακό, ο Άγγελος. Αρχές δεκαετίας 2000. Υπήρχα. Λοιπόν, και το 2000 λοιπόν πεθαίνει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ένας κριτικός του κινηματογράφου. Αυτά με το Σαν σήμερα. Φίλε και συνάδελφε. Γραμμή έχουμε πριν πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα, συγγνώμη που για τη διακοπή. Όχι, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, σήμερα ωραία τα πράγματα. Από ό,τι άκουσε χθες, στη Θεσσαλονίκη σχεδόν μηδενίζονται τα κρούσματα. Ναι. Αφού είχε μόνο 3. Αλλά στην Αθήνα. Μόνο ο Λιμνιός πρέπει να έχει κρούσμα στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ο Λιμνιός. Ναι, εύχομαι να είναι περαστικά. Εγώ άλλο φοβάμαι τώρα, γιατί μετά τον γκολ είχαμε πολλές αγκαλιές. Α, εντάξει. Εντάξει. Καλά. Ιδρωμένοι όλοι. Από ό,τι άκουσα, ο Λιμνιός παίρνει μεταγραφή στη Γερμανία. Στην Κολονία, ναι, ναι. Ναι, ναι, στην Κολονία. Είναι πρώτη κατηγορία η Κολονία. Ναι, 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 πρώτη κατηγορία έμεινε. Bundesliga. Αλλά με το ζόρι. Bundesliga. Δεν είναι ομάδα που χτυπάει Ευρώπη, δεν είναι ομάδα που πρωταγωνιστεί. Ομάδα που παλεύει. Ναι. Έχει στόχο τη σωτηρία. Ναι, ναι. Την παίρνω. Θα του ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάει καλά, γιατί... Αν πάει καλά, θα πηγαίνει καλά και στην Εθνική Ελλάδος. Να το ευχηθούμε και ισανότερα, μια πιο καλή μεταγραφή. Ξέρω εγώ, καμιά Gladbach, καμιά, ξέρω εγώ, Dortmund, καμιά... Μπάγερ. Ομάδες είναι εκεί. Μπάγερ λίγο δύσκολα, γιατί... Στην Μπάγερ... Στην Μπάγερ του Μονάχου για να παίξει κάποιος λοιπόν, πρέπει να είναι από άλλον πλανήτη μάλλον. Τους βλέπω ότι είναι η παίκτηση αυτή είναι κομπιούτερ εκεί πέρα στην Bayer, με κλειστά μάτια συνδυάζονται, δεν ξέρω... Πορτοκαλάδες καλές πίνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται, η Bayer είναι εκπληκτική ομάδα. Και να πούμε λίγο για τα δικά μας που από τότε που έγινε εξαίρεση κλήρωση του πρωταθλήματος, οι μέρες δεν περνάνε πολύ εύκολα. Έχουμε ακόμα 3 μέρες. Μέχρι να έρθει αυτή η Παρασκευή, 3 μέρες θα με φανούν 3 αιώνες να πούμε. Γιατί θέλω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όπως λέγαμε και χθες. Πιστεύω ότι ο Ένινγκ θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να μην κάνει πλέον πειράματα, άλλωστε τα φιλικά είναι για πειράματα, αλλά στα επίσημα δεν πρέπει να γίνονται πειράματα. Τώρα δεν ξέρω ότι αυτός ο τερματοφύλακας που ήρθε, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει, τον είδα έτσι στη φωτογραφία, δεν με γέμισε και πολύ το μάτι. Κοντός είναι. Αλλά δεν... Κοντός. Είναι κοντός. Ναι, ναι. Ένα 81. Σοβαρά, δηλαδή και εγώ κοντός είμαι. Για τερματοφύλακας δεν είσαι 2 μέτρα. Καλά, 2 μέτρα. Για γαμπρός είναι μια χαρά. Ναι. Για τερματοφύλακας είναι λίγο κοντός. Είδα και αυτόν έναν παίχτη που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ από την Δανικό, από την Πόρτο. Όχι ο Ζίφκοβιτς, και αυτός είναι λίγο παράξενη υπόθεση ο Ζίφκοβιτς, δηλαδή η Μπενφίκα τώρα 25 χρονών παίκτη να τον αφήσει ελεύθερο. Εντάξει, πάντων, έχει αλλά... 20 άλλους ας πούμε, που τους υπολογίζει πιο πολύ. Πήρε και έναν άλλον παίκτη και τον είδα σήμερα έτσι, στη φωτογραφία, Ελβετός νομίζω είναι. Ναι. Εκείνος πιο πολύ για Αφγανός δείχνει παρά για Ελβετός. Στην Ελβετή δεν είναι όλοι Ελβετοί. Αυτός δεν με γέμισε καθόλου, παιδιά, το μάτι. Δηλαδή, αυτόν, άμα τον συναντήσεις εκεί στην Αβαρίνο, θα πας να του δώσεις 1 ευρώ να πάρει τη ρόπιτα. Έτσι όπως τον είδα, δηλαδή. Ελπίζω, ξέρεις, να διαψευστώ από αυτά που λέω, να με διαψεύσουν και να είναι καλοί παίχτες. Αλλά το μάτι μου συνήθως δεν γελιέται. Δεν νομίζω δηλαδή, να το ελπίζεις πολύ. Ναι. Όχι, αυτός, δεν με πείθεις κιόλας πάρα πολύ. Κοίταξε, έχω το πλεονέκτημα να κρίνω, δηλαδή μπορώ και από τη φωνή κάποιου ανθρώπου να
περίπου να δω πώς είναι τα χαρακτηριστικά του χωρίς να τον ξέρω. Εμείς είμαστε πανέμορφοι και πάμπλουτοι. Για πες για μας βάσει φωνής. Θα ήθελα έτσι να μας κάνεις το ψυχογράφημά μας. Εσείς ακούγεστε πολύ νεαροί σε έτσι. Η φωνή σας. Ναι. Πόσο μας κάνεις δηλαδή έτσι περίπου. Τώρα οι ηλικίες τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω. 25 με 30 κάπου εκεί. Ωραία, ίσως καλά πιο, σίγουρα πιο λίγο από 30 πρέπει να είστε. Συνέχισε. Λοιπόν, έτσι για το χαρακτήρα θεωρώ... μας κάτι. Όσο για το χαρακτήρα, δεν μπορώ να ξέρω το χαρακτήρα. Δεν σου φτάνει που αλλά... σε έβαλα κάτω από 30. Νομίζω ότι, είστε... Ναι. Δεν νομίζω ότι είστε χοντροί και τέτοια. Πρέπει να είστε αδύνατοι. Ναι. Και το ελπίζω βέβαια, γιατί έχω θέμα με τους χοντρούς. Δεν μπορώ να βλέπω βασουλούπο το άνθρωπο. Ναι. Είστε στη σωστή εκπομπή. Ορίστε. Στη σωστή εκπομπή είστε και το πας τέλεια πραγματικά. Βρίσκεις ακριβώς όλα αυτά από τη φωνή τα καταλαβαίνεις. Και πάνω απ' όλα δεν είμαστε και γκριζομάλιδες, έτσι. Καλά, αυτό δεν παίζει ρόλο, γιατί και ο Ρίτσαρντ Γκιρ γκριζομάλιδες είναι, αλλά είναι γοητευτικός. Πέστα. Βέβαια, αυτό δεν έχει σχέση τώρα. Τα μαλλιά δεν έχουν, δεν έχουν σχέση τα μαλλιά. Αυτό ας πούμε στο Big Brother που έτυχε να δω μια φορά πριν από 2-3 μέρες, υπάρχει ένας ο οποίος είναι σαν θα μαλλιά, τώρα γκρίζα μαλλιά, έχει πλατινέ, είναι πλατινέ πρέπει να είναι. Γκρίζα μαλλιά στην κεφαλή. Πλατινέ, γκρίζα μαλλιά στην κεφαλή. Όχι, αυτός φαίνεται νεαρός ότι είναι πλατινέ μαλλί νομίζω έχει. Είναι ο μόνος που... Έκανε επιτυχία. Ο μόνος που είδα ότι είναι λίγο ενδιαφέρον από όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται εκεί πέρα μέσα, γιατί είδα ένα μελαμψό Πακιστανό ότι είναι. Οι άλλοι δεν λένε και πολλά πράγματα, ούτε τα κορίτσια, ούτε και οι άντρες. Απλώς είναι αυτός ο νεαρός ο οποίος είναι με πλατινέ μαλλί και αυτός έχει λίγο ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω για τον Μπάουκ λέμε τόση ώρα. Όχι, το Big Brother, το Big Brother. Πώς πηδήξαμε το κάπως έτσι πρέπει να. Εσείς δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να είστε αδύνατοι. Ναι. Νεαροί σε ηλικία. Όμορφη. Λεπτά χαρακτηριστικά. Μπράβο. Κάπως έτσι. Και αυτά... το ελπίζω βέβαια να είστε. Αυτά από τις φωνές θα το καταλαβαίνεις. 95-80 κιλά. Περίμενε. Είναι επιστημονικά θέλω να εντρυφήσω λίγο στο θέμα. Από τη φωνή όλα αυτά. Από τις φωνές βέβαια. Ναι, από τη φωνή μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Το χαρακτήρα βέβαια δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Το χαρακτήρα δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Ακούς πούμε, γενικά, γενικά ακούς λίμπερο μες την ημέρα. Βέβαια ακούω λίμπερο. Δηλαδή με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τον έχεις δει. Τον Τζαλτίδη, ας πούμε, και τον Παπαδόπουλο. Τους έχεις δει, όχι. Τον Τζαλτίδη τον ξέρω πολλά χρόνια, γιατί είναι πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Ναι, εμφανισιακά λέω, τον ξέρεις. Ναι, βεβαίως ξέρω. Εμφανισιακά ναι, τον έχω δει τον Τζαλτίδη. Τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τον Νίκο Παπαδόπουλο τον έχω δει έτσι στο Facebook και έτσι. Πριν τον δω στο Facebook, κάπως έτσι τον περίμενα. Ευτυχώς δηλαδή. Εγώ δεν έχω Facebook. Λεπτό τώρα, δηλαδή τον περίμενα και λεπτός είναι. Ναι, ψηλό. Ναι, εντάξει, το ύψος δεν το ξέρω, δεν μπορώ εντάξει, να ξέρω. Είναι 1,84. Επίσης και κάποια δυσποινής που έβγαινε παλιότερα με τον Νίκο Παπαδόπουλο εκεί στην εκπομπή την κυρία Γαβριλίδου, πώς λέγεται. Την αγάπη Γαβριλίδου. Μπράβο, μπράβο. Και αυτήν ας πούμε θεωρώ ότι είναι, ξέρεις, λεπτή με κοριτσίστικο όλα αδύνατο λεπτή. Πρόσωπο. Η Ελένη Μπούντου. Έχει χαθεί. Τώρα δεν πρέπει να ακούσω τη φωνή της, αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πώς Ζαγόρα, να κρίνω περίπου. Κοίταξε, αυτή είναι παλιή και την έχω δει και στην τηλεόραση. Σωστά. Βέβαια, τον Ζαγόρα τον έβλεπα. Τον Ζαγόρα στο Ωμέγα, βέβαια. Μπράβο, τον έβλεπα στο Ωμέγα τον Ζαγόρα. Έτσι. Τώρα τους καινούργιους, εντάξει, πρέπει να τους ακούσω λίγο για να δω πώς είναι έτσι, η φωνή. Ωραία. Λοιπόν, περιμένοντας λοιπόν την πρεμιέρα, ελπίζω με νίκη, ελπίζω ξεκίνημα με το δεξί για τον Άρη. Να τελειώσει το παιχνίδι αν γίνεται. Να τελειώσει το παιχνίδι αν γίνεται στο πρώτο ημίχρονο με ένα 2-0 και μετά να κάνει συντήρηση δυνάμεων, γιατί την Πέμπτη υπάρχει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς. Σωστό. Σωστό. Και εγώ αυτό βλέπω. Λοιπόν, εγώ αυτό. Γεια σου, καλά, γεια σου, κλωμένη. Γεια σου, κλωμένη. Καλή νίκη, βρε. Είχαμε μη Κανδρώνικος. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να φρεσκάρεις τώρα. Είσαι κοινιάτο.
Μέσα έπεσε όλο όμως. Ναι. Ξέρεις τι είναι, τιμή μας και χαρά μας. Και καμάρι μας. Ναι, που έχουμε στην εκπομπή μας δύο ακροατές οι οποίοι στις προβλέψεις τους είναι, και είναι άψογοι. Δηλαδή και ο Νίκος, ο αριθμολόγος, και ο Καλίνης, ο πέφτουν πάντα μέσα. Εγώ έχω μείνει έκπληκτος με ανοιχτό το στόμα. Άλαλος, θα έλεγα. Άλαλος. Πώς βρήκα χτες τον ακροατή που του είπα εσύ είσαι Παναθηναϊκός. Ναι. Γράου. Έτσι, στο ίδιο. Όχι, ήταν. Στο ίδιο κλίμα, όχι, ναι, ναι. Στο ίδιο κλίμα είναι και ο Κρεωμένης, ναι, που από τη φωνή κατάλαβε το νεαρό της ηλικίας μας κάτω από 30. 25 με 30. 25 με 30, ναι. Σίγουρα κάτω από 30. Just. Δηλαδή, μόνο που δεν μας είπε ότι είσαι 28,5 ώρα. Πρέπει να τραβάμε τις ρόγες μας τα σταφύλια. Μόνο επειδή αυτό. Είναι τσαμπίκο σήμερα. Ναι, είναι τσαμπίκο σήμερα. Ναι. Γιορτάζει παρακαλώ, και η πάμε, Σουλτανίνα. Πάμε γιορτάζει τα άλλα, πώς λέγονται. Η Σουλτανίνα και ποια άλλη είναι η ποικιλία τα σταφύλια. Και να τα κόκκινα, πώς λέγονται. Σουλτανίνα τα ξέρεις. Τα πράσινα ναι, ναι. Το έχεις ξέρεις αυτό. Το λέω ναι, Σουλτανίνα. Ναι. Τα άλλα, πώς λέγονται. Όχι Μερλίν. Και εκείνο σε Ίνα, δεν είναι. Δεν ξέρω. Θα το βρούμε. Σβετλανίνα. Ναι, κάπως έτσι. Κοβαλίβκα. Κοβαλίβκα, ναι. Κόλλο. Πάμε διάλειμμα. Αν κάναμε βραδινή εκπομπή, δεν τη λέγαμε απάνω σε χαλιά, εύκολα. Ναι. Απάνω σε χάλια. Πάνω σε χαλιά. Μπορείς να το χαμηλώσεις ακόμα λίγο αυτό, γιατί είμαι στα πρόθυρα πνευμονίας αυτή τη στιγμή. Νιώθω σαν σπαλοπριζόλα. Πραγματικά, δεν ξέρω τι γίνεται. Σπαλομπαρίνι. Ναι. Λοιπόν, βρήκα τις ποικιλίες των σταφυλιών. Έχω κάνει έρευνα. Αυτά τα κοκκινόμαυρα είναι το μοσχοφύλιρο. Α, το γνωστό. Ναι. Ροδίτης, που είναι λίγο πιο κόκκινα, και είναι και ο σιδερίτης, που είναι το χρώμα του. Αυτό. Καταλαβες. Αυτά είναι τα κόκκινα. Σου έχω όμως πολλά πράσινα σταφύλια. Βέβαια. Καταρχήν υπάρχουν εκείνα τα μπορντο. Ροδοκόκκινα. Τα... Ή μυραλάκι. Μπλε, λίγο. Το αγιοργήτικο είναι αυτά. Υπάρχει το αϊδάνι, το αθύρι. Ωραίο το αθύρι. Το ασυρτικό. Αυτά είναι και ποικιλίες κρασιών, έτσι. Από τις ποικιλίες του κρασιού, των σταφυλιών βγαίνει και το κρασί. Υπάρχει το βιδιανό. Υπάρχει ο αυγουστιάτης. Η κιδονίτσα. Αυτό τώρα θα σου πω, θα το ξέρεις. Κοτσιφάλι. Όχι. Δεν τα ξέρω. Θραψαθύρι. Αυτό πάει με θράψαλα. Ναι. Ωραία. Το λιμιό. Αυτό α, δεν μην το φάτε. Θα το πάρουν στην κολονία. Μαλαγουζιά. Αυτό το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Γιατί βγαίνει σε κρασάρ. Ναι, ναι. Είναι κρασάρ. Και άλλα 7.000 περίπου. Ναι. Ήδη... Ένθε το τη εκπομπή για το τέλο. Δεν θα το κάψω. Και ναι. Ερώτηση για του ακροατέ και για σένα. Ναι. Αν ναυαγούσατε σε ένα νησί. Oh. Ποιον παραγωγό του Λίμπερο θα θέλατε να έχετε μαζί σας και γιατί? Έναν. Ωραία, εμείς θα πούμε από δύο. Για να έχουμε έτσι πιο πολύ ποικιλία. Γιατί βαριά. Για πόσο καιρό? Για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Άντε, όχι, όχι, όχι για πάντα. Λοιπόν, ένας περίμενε, για πάντα. Με το χαρακτήρα που είναι τώρα και τα χαρακτηριστικά ή θα. Που ήταν παλιά, ξέρω, όχι, φίλοι, πότε, ή θα μεταλλαχτεί λόγω της ερημοποίησης μας. Α, το, το προβλέπεις αυτό. Το προβλέπεις. Άρα θέλω έναν για ένα χρόνο και έναν για πάντα να διαλέξεις. Δηλαδή ένας που θα, είναι, θα τον αντέξει μόνο ένα χρόνο και ναι, έναν που θα τον αντέξει για πάντα. Ή για ποιο λόγο. Ή παιδί μου μπορεί να πάρεις ένα, ξέρω εγώ, και να πεις ότι θα, το, θα τον έχω φάει, ξέρω εγώ, τέτοιο ολόκληρο από την αρχή. Για να επιβιώσω. Έχω τώρα έναν που θα τον ήθελα για πάντα, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή θα είναι ό,τι χειρότερο να γίνει καταθλιπτικός λόγω της κατάστασης. Θα είναι χειρότερο δηλαδή να, να, είναι, να είναι στην αρχή, ρε παιδί μου, όλα καλά και με... Τι είναι αυτό, ρε? Next Model. Ξεκίνησε το Next Model. Θα πούμε μετά, θα πούμε. Περίμενε. Το Next Model δεν έχει μοντέλα γυναίκες. Και άντρες έχει φέτος. Α, έχει και άντρες, ναι, ή έχει μόνο άντρες? Όχι, έχει και άντρες. Δηλαδή ξεκίνησε και το Big Brother και ξεκίνησε και το GNTM. Χαμός, χαμός. Ωρε φίλε, πόσο αγαπάω την ελληνική τηλεόραση. Αυτό είναι μοντέλο, ήταν αυτός. Να το. Αυτός ο ασβός ήταν μοντέλο. Άμα είναι να πάω και εγώ, ρε φίλε. Άμα πήγε αυτός. Πώς γνωστόν είσαι 25 με 30 και αθλητικό κορμί, νέος, με, όχι, με λεπτά χαρακτηριστικά.
Δεν εντυπωσιάστηκα, να ξέρεις, αλλά θα τα πούμε μετά. Ποιον διαλέγεις? Εσύ εντυπωσιάστηκες μόνο που ξεκίνησε. Ναι, εγώ είμαι τρισευτυχισμένος. Συγχαμένος. Να ξέρεις, είχα Next Model χθες το βράδυ, είχα δουλειά λίγο στο site, ξέρω εγώ, και έβλεπα την Next Model και μετά Big Brother. Χρήσαν Θετσαλτίδη, ελπίζω να ακούς ότι εν ώρα εργασία στο site, αυτό το σύχαμα απέναντί μου έβλεπε. Καλά, τι έκανα. Θα έχω και παροπίδες για να κοιτάω μόνο το site. Ενημερωνόμαστε. Μπορεί να έλεγαν τίποτα για τον Άρη. Θα κοιτάω μόνο τέτοιο. Αυτό το site, ε. Ναι, τι. Και οι φήμες λένε ότι ενώ έβλεπε το GNTM, διάβαζε και Sport Time. Δεν επιβεβαιώνω. Δεν επιβεβαιώνω γιατί μπορεί να ισχύει. Λοιπόν, θα διάλεγα Κωστίτσα Τσαρό. Τον οποίο φοβάμαι όμως μην γίνει καθολικός. Ναι, φαντάζεσαι. Ένα χρόνο τότε. Φαντάζεσαι τώρα τον Κωστή Τσατσαρό στην αρχή να, και μετά από ένα χρονικό διάστημα να είναι σε μια αγωνία έτσι μίζερο, στεναχωρημένο και να μην πετάει ατάκες, να μην λέει αστεία, να μην λέει τίποτα. Και να είναι στην άλλη πλευρά της παραλίας και να ακούγεται ένα άσε με! Άσε με, ναι. Θα ξενερώσω πολύ. Λοιπόν, θα κρατούσα λοιπόν Κωστή Τσατσαρό για πάντα. Για πάντα, ε. Ναι, θα το ρίσει χαρά, θα του φτιάχνα τη διάθεση πιστεύω. Να του βγάζα καμιά γοργόνα, ο Γκρατέλ να την κάνουμε. Άντε, ναι. Τώρα για ένα χρόνο, πολύ είναι ένας χρόνος για να αντέξω κάποιους. Ενώ ότι για πάντα είναι πολύ τέτοιο. Σε σαρό ρε φίλε, τον αντέχω για πάντα. Α. Ναι, αν είναι έτσι όπως είναι τώρα. Ζαγόρα θα παίρνα φίλε. Για ένα χρόνο. Ναι, έστω για ένα χρόνο, ναι. Θα τον έπαιρνα. Κολλάμε, δεν ξέρω, το χιούμορ μας κολλάει. Ναι. Βέβαια δεν θα έκανε τίποτα. Άραψε μια φωτιά, ξέρω, τίποτα εντελώς. Αλλά δεν ξέρω, ναι, θα έπαιρνα Ζαγόρα. Εσύ? Θα το σκεφτώ λίγο, ναι, γιατί μου άλλαξες τέτοιο, μου άλλαξες μια, για το καταθλιπτικό μου άλλαξες λίγο. Μην αλλάξουν, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Όπως είπαμε, άρχισε το Next Model. Για πες, χαίρομαι πάρα πολύ να μάθω. Α, οντισιόν έδειχνε. Ναι, οντισιόν έχει τώρα. Οντισιόν έχει τώρα, ναι. Δεν είχε κάτι καλό εντωμεταξύ, εντυπωσιακό. Ο κούκλος, άκου τώρα τίτλος. Από άντρες είχε πιο πολύ, ναι. Ο κούκλος Εύζωνας που κέρδισε την Κρητική Επιτροπή. Ναι, πήγε ένας δύο μέτρα εκεί πέρα και από την Κρήτη νομίζω κιόλας. Εν τω μεταξύ έχει γίνει όλος ο ντόρος αυτό με το Big Brother από την Κρήτη, το παιδί που έφυγε και επειδή είπε για βιασμούς και τέτοια. Τα έβγαλε μια ανακοίνωση ο Sky. Ναι. Και ξεκινάει το Next Model χθες. Ναι. Και πάνε τρία τουλάχιστον άτομα από την Κρήτη και φωνάζει η Καγιά. Η Λεβεντογένα η Κρήτη μας. Να ζήσει η Κρήτη μας. Και εγώ είμαι. Όχι, τι προσπαθούνε. Αυτά έχουν γυριστεί από το τέτοιο, από το Μάιο. Του Next Model. Ναι, σωστά. Και πού να ξέρουν ότι την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι έχει γίνει αυτό με τους κριτικούς και τώρα έχει βουήξει ο τόπος. Να ζήσει η Κρήτη μας, να ζει. Πώς δεν το κόψαν στο μοντάζ? Άλλο κανάλι. Σκάι. Θα το κάνανε επίτηδες όμως. Όχι. Εν τω μεταξύ το Sky, όταν ξεκίνησε, εγώ ήθελα να δω τι θα γίνει. Θα βγάλουν κάποια ανακοίνωση πριν το επεισόδιο του Big Brother. Ξεκινάει το Big Brother λίγο πιο αργά, γιατί πρέπει να τελειώσει και το Next Model, μην χάσουμε τηλεθέαση. Και δεν είναι στο ίδιο κανάλι αυτά. Όχι, απλά το 11 η ώρα τελειώνει. 11 η ώρα τελειώνει, ναι, το άλλο το ξεκινήσαν λίγο πιο αργά. Ναι. Ξεκινάει, δεν δείχνει τίποτα απολύτως ότι. Δείχνει απλά μετά το live της Παρασκευής τι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Δεν δείχνει απολύτως τίποτα και απλά γράφει με μικρά γράμματα κάτω ο Αντώνης αποχώρησε από το παιχνίδι γιατί παραβίασε όρους και κανόνες του παιχνιδιού. Ντροπή, ρε παιδιά. Γράψτε κάτι, ξέρω εγώ, ζητάμε συγγνώμη γιατί τίποτα. Και απλά τον έχουν βγάλει από όλα τα πλάνα. Γιατί δείχνει πλάνα από την εβδομάδα την προηγούμενη σχεδόν. Α, και δεν υπάρχει στα πλάνα. Ωραίο μοντάζ όμως πάντων. Δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή. Λέρε, παιδί μου. Σαν να μην υπήρξε ποτέ στο παιχνίδι σου. Ναι. Ένας βέβαια που έγραψε ένα ωραίο, λέει, έκαναν μοντάζ λέει, και έβγαλαν και τους χορηγούς που έχουν φύγει ήδη. Κατάφεραν να το έκαναν. Ναι. Γιατί φύγαν πολύ, όντως. Ναι. Λοιπόν, τι διάβασα εγώ κάπου, τι ήθελα να το πω. Α, σου έχω. Τη λύση, μας έχω, τους έχω, όλους τους έχω τη λύση. Γιατί γελάς τώρα ύπουλα εσύ, κάτι έγινε. Λέει ο Παναγιώτης, ναι. Έστω λέει ότι επιλέγω εσένα, εμένα δηλαδή, ναι. Για να είμαστε πάντα σε έρημο νησί. Θα έχεις στέρηση αγαθών όπως κρεβάτι, air condition κλπ. Και θα πρέπει να πηγαίνεις κάθε μέρα να μαζεύεις ξύλα για φωτιά. Η γκρίνια σου θα χτυπάει κόκκινο, θα βάλω πέτρα στο λαιμό και θα πέσει στη θάλασσα.
Αλήθεια, επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω. Δεν μπορώ, εσά, δεν μπορώ να σε φανταστώ. Επιβεβαιώνω ότι δεν επιβιώνω. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Εγώ πιστεύω. Όχι, τρίτη είναι. Μέρα θα αυτοκτονούσε. Ναι, θα, ναι. θα έσχιζε λίγο το χέρι σου να τρέξει ναι. αίμα και θα μπαίνει στη θάλασσα να σε φάει καρχαρία. Όχι, ξέρεις τι θα ήταν εγώ. Δεν θα ήμουν, θα επιβίωνα κάπως. Αλλά την πρώτη εβδομάδα που θα είχα αποφασίσει ότι όντως επιβιώσουμε, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό δεν είναι ένα ψέμα. Ναι, ότι δεν είναι ναι. μια πατέρα. Και δεν θα τελειώσει θα ήμουν, και γρήγορα. Θα ήμουν από μακριά. Καθίστε για να ακούγεται κιόλας. Ναι. Τι αυτό θα είναι. Πόπο, μια εβδομάδα έτσι, ε. Πόπο, θα είχες φάει μια κοτρώνα στο κεφάλι. Δεν θέλω να πάω για ξύλα, ρε. Μια κοτρώνα στο κεφάλι θα έτρωγες, όλη δικιά σου. Δηλαδή, έβλεπα παλιά το Lost, ήταν από τις αγαπημένες μου σειρές. Και εγώ το είχα δει αυτό. Και λέω πώς. Δεν με νοιάζε πώς η πλοκή και αυτά. Έλεγα αυτοί πώς ζουν με τα ρούχα τους, έτσι ξέρω εγώ, άπλυτα. Σε sleeping bag, που οι περισσότεροι δεν είχαν κιόλας να κοιμούν στην άμμο. Τι είναι αυτό. Δεν μπορώ. Ένας λόγος που δεν κάνω coming. Ναι, ποτέ. Τι κάνω. Το αγαθό της ανθρωπότητας είναι το κρεβάτι. Και η τουαλέτα κανονική, όχι χημική. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Αν και έχω κάνει πολλά τρελά στη ζωή μου σε θέμα τουαλέτας. Είναι πρέπει να τα πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι επίπεδο είναι τα τρελά. Δηλαδή, έχω πάει μια μέρα και. Λοιπόν, θα στα πω, ρε φίλε. Ναι, γιατί σε πιέσαμε. 7 παρα 10 είναι, θα στα πω. Ναι. 7 παρα 10 μείον 3. Πρώτο περιστατικό. Μάλλον πρώτο συνεχόμενο περιστατικό για αρκετές φορές και μέρες. Τα χρόνια τα ένδοξα του προσκοπισμού. Τι γελάς ρε. Τα ένδοξα χρόνια του προσκοπισμού. Υπήρξα πρόσκοπος, ρε φίλε. Και όπως ως γνωστό, μια φορά πρόσκοπος, πάντα πρόσκοπος. Τι γελάς ρε. Κατασκήνωση. Στην κατασκήνωση λοιπόν, όταν πηγαίναμε να στήσουμε την κατασκήνωση. Γιατί πόσο το βγάζετε. Στημένα, ναι, ναι. Κατασκήνωση ημίχρονη, κατασκήνωση τελικό. Κατασκήνωση τελικό. Λοιπόν, ναι. Και πηγαίναμε να στήσουμε λοιπόν την κατασκήνωση σαν βαθμοφόρη μετά του προσκόπησμου. Πηγαίναμε δύο μέρες πριν να έρθουν τα παιδάκια. Που άμα θες να στήσεις κατασκήνωση, ποτέ δεν στήνεις όλη την κατασκήνωση. Στήνεις τρεις ομαδάρχες και τον επόπτη. Ναι, και το κερδίζεις το ματσάκι εύκολα. Λοιπόν, και ένα από τα πράγματα λοιπόν που κάναμε εκείνο την προετοιμασία της κατασκήνωσης ήταν τουαλέτα. Υπαίθρια. Ναι. Αναγκαστικά υπαίθρια. Δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σκάβαμε μια τρούπα μεγάλη, 2 μέτρα, 3 τουλάχιστον, και βάζαμε μετά γύρω-γύρω από την τρύπα ξύλα. Αφήναμε την τρύπα, δηλαδή αν ήταν διάμετρο, αν είχε 2 μέτρα η τρύπα, εμείς την αφήναμε 5 μέτρο. Α, την καλύβατε. Μπράβο, την καλύπταμε. Ναι, όχι, ναι. Όλοι αφήναμε μια τρύπα ναι. στην τρύπα ουσιαστικά. Αυτό. Και εκεί ήταν η τουαλέτα. Το τοπίο του χάου. Ήταν τουαλέτα. Δηλαδή, παιδιά μεγάλοι όλοι πηγαίναν εκεί πέρα, κάναν την ανάγκη τους και δίπλα είχαμε ένα κουβά, τον οποίο υπήρχε η κρεολίνη. Η κρεολίνη είναι μια ουσία. Από τα μικραίνει και τα κάνει σαν μπιλάκια, αυτό που ρίχνουν στους βόθρους. Τα καίει, μπράβο, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι καυστικό, ρε παιδί μου, τα καίει και είναι βιολογική τέτοια των απορριμμάνων. Κρεολίνει όλα τα προβλήματά σας. Αυτό, κρεολίνει όλα τα προβλήματά σας. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή με τουαλέτα υπαίθρια χωρίς να είναι στο σπίτι μου, ήταν αυτή, λόγω του προσκοπισμού. Η οποία ήταν ζόρικη. Και φαντάζομαι ότι οι κατασκηνώσεις ήταν καλοκαίρι όλες. Οπότε λίγο. Ο ίδρωτας μαζί με το. Ίδρωτας, η περιοχή εκεί πέρα που ήταν η τουαλέτα σου μακριά από την κατασκήνωση, έπρεπε να είναι κάποια μέτρα συγκεκριμένα. Υπήρχε ένα θέμα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Δεύτερο περιστατικό. Κατεβαίνω με αυτοκίνητο εγώ, ο αδερφός μου και η νύφη μου. Κατεβαίνουμε για διακοπές στην Κέρκυρα. Κάνουμε μια στάση. Ξεκινάμε εδώ από Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω εγώ με τη μηχανή στην Τριανδρία. Αφήνω τη μηχανή, φεύγουμε με το αυτοκίνητο, μπαίνουμε, παίρνουμε τα. Είχα πάρει. Μια κούτα μικρή. Τυροπιτάκια. Τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, σπανακοπιτάκια. Καφέδες, ξέρω εγώ. Εκεί κάνατε την πτυσσόμενη τουαλέτα στο δρόμο. Γιατί αναγκαστικά. Ας πάντω ξεκινάμε λουκανοπιτάκι να δεις. Εκείνο το λουκανοπιτάκι ήταν. Δεν έβγαινε με τίποτα. Είχε στην πόση μεταξύ παχαίους και λεπτού εντέρου. Σίγουρα.
Καλή σας όρεξη. Ναι, ναι, για εσάς το κάνουμε. Ναι, τρώτε για σας, τώρα. Για σας. Και έχει σχέση αυτό τώρα που λέω. Έχει με το σχέση. Θέμα... Τι ταιριάζει. Έχει σχέση με αυτό. Τι έχω δει. Σταμάτα! Με αυτό που θέλω να πω μετά που έχω εδώ το θέμα. Απλή τρόπη για να χάσετε βάρος χωρίς να κάνετε γυμναστική. Έχω μπει ήδη στο θέμα. Δύο φραπέδες το πρωί, δύο φραπέδες. Ακούτε εμάς, σας κόβουμε την όρεξη και τέλος. Δεν χρειάζεται να κάνετε γυμναστική. Λοιπόν, κατεβαίνουμε λοιπόν, τρώμε τα τυροπιτάκια μας, τα λουκανοπιτάκια μας στον δρόμο. Σταματάμε στα Τέμπη λίγο εκεί, πάρουμε λίγο αέρα καθαρό. Όλα καλά, όλα ωραία. Συνεχίζουμε μετά και πάμε Καλαμπάκα, Μέτσοβο για να κατεβούμε Ηγουμενίτσα κτλ. Στο, λίγο πριν το Μέτσοβο, όχι λίγο, 20 χιλιόμετρα πριν το Μέτσοβο, η κατάσταση μέσα στο αυτοκίνητο είναι αφόρητη. Κοντεύει το αυτοκίνητο να αιωρηθεί από το... Είναι αφόρητη. Από το μεθάνιο. Όχι, δεν είχαμε εκρήξεις μεθάνιο, απλώς είχαμε τάση. Επιθυμία και τάση να βγάλουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Να σταματήσουμε να θαυμάσουμε τη φύση. Και... Πες για να πάμε και στο φίλο. Ναι, κοιταζόμαστε με τον αδερφό μου, ρε παιδί. Λέω πόση ώρα είναι το Μέτσοβο ακόμα. Με λέει ένα τεταρτάκι. Σφίξαμε. Σφιχτά είμαστε. Σφίξαμε όσο δεν γίνεται. Ναι. Φτάνουμε λοιπόν στο Μέτσοβο. Ευτυχώς. Προλάβαμε, φτάσαμε. Και πάμε βουρ για καφέ. Πάμε σε ένα καφενεδάκι. Εν τω μεταξύ ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη γύρω στις 7 το πρωί. Μέτσοβο ήμασταν, ναι, ναι, 9-9. Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε ένα καφενεδάκι. Παραγγέλνουμε καφέ. Δεν υπήρχε κανείς για να τον υποδεχθεί τον καφέ. Περιμένουμε να μας έρθει, επειδή είναι παραγγελία. Το παίξουμε ότι πήγαμε εκεί για να πάμε τουαλέτα. Μόνο που δεν μπήκες από μέσα να τον κάνεις εσύ τον καφέ να τελειώνουμε. Έρθει λοιπόν ο καφές, πίνω μια γουλιά. Κοιτάω τον αδερφό μου. Φεύγει ο αδερφός μου κατευθείαν και δεν αντέχω όμως και πάω κι εγώ μαζί του. Δεν μπορούσαμε να πάμε ένας. Πόσο τάλαντες έχει το, έχει αρκετές. Ευτυχώς είχε αρκετές. Είχε δύο αντρικές, δύο γυναικείες. Και με το που μπαίνουμε στον χώρο των τουαλετών. Μοσχοβολάει χλωρίνη και καθαριότητα. Καλό αυτό. Φρεσκοσφουγγαρισμένο κάτω, δηλαδή δεν παίζει να είχε πάνω από 10 λεπτά που είχε τελειώσει η καθαριότητα της τουαλέτας. Και λέμε πάμε να τα χαλάσουμε. Και λέμε πάμε τώρα να αποδομήσουμε αυτή την καθαριότητα. Πάμε στο φύλλο και μετά θα συνεχίσω. Καλημέρα. Συγκατασκηνωτής του Παπάδο Μανολάη. Λοιπόν. Καλημέρα Τάσο. Ναι. Πληροφορίες λένε να ξέρετε ότι την κρεολίνη ο Παδομανολάκης την άλυφε στο ψωμί και την έτρωγε με μέλι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Το ξέρω. Ναι, φίλε. Τι φιστικοβούτυρο, τι κρεολίνη, το ίδιο πράγμα. Σε έχω ικανό. Καλημέρα. Τάσο, τον έχεις για Λυκόπουλο τον Παδομανολάκη. Δεν ήμουν Λυκόπουλο. Α, δεν είσαι. Δεν πρόλαβα. Πιο μεγάλος. Τώρα οδηγάω κιόλα και έχω βουσκάσει το γέλιο. Δηλαδή μου ήρθε η εικόνα. Μου ήρθε ο Παπάδο Μανολάκης εικόνα με πράσινη σκούρα κάλτσα. Κοντό παντελονάκι. Φίλε, θα σου στείλω φωτογραφίες. Το φουλάρι εκείνο το πράσινο και το καπελάκι φοράει ο Χιούι, ο Ντιούι και ο Λιούι. Εκείνο το πράσινο με τις κίτρινες δεν. Τα νύψια του Ντόναλτ. Και σημαία Πασόκ. Θα σου στείλω φωτογραφία, θα κλάψει Τάσο. Θα στη στείλω στο Messenger. Θα κλάψεις. Δεν τη βάζεις. Βάζεις το λίπερο. Βάζεις το λίπερο. Εντάξει. Θα κλάψτε. Θα κλάψτε, να ξέρεις. Τι κάνεις, Τάσο, που είσαι. Σε δουλειά, παιδιά. Κάθε εδώ για δουλειά, παιδιά. Εντάξει. Δες εδώ, Θεό, δουλειά να έχουμε. Δροσούλα πλέον τα πρωινά. Και νύχτα. Φίλε, είμαι στο υψηλότερο σημείο σχεδόν της πόλης. Και έχει 23 βαθμούς. Διασταύρωση. Πιο πάνω από Προνευαλό. Κατάλαβα. Ωραία. Ναι. Και έχει 23 βαθμούς. Ναι. Δηλαδή στην πόλη μέσα τώρα μιλάει έχει σίγουρα 25-26. Θα σου πω τώρα αμέσως. Ναι. Ζέστη. Γιατί είναι 3 πόντους κάτω εδώ πέρα, 4 από θερμοκρασία το μήνυμο. Εμένα μου λέει 20 ότι έχουμε στο κέντρο της πόλης. Πού ρε? Εδώ στο Λίμπερο. Πού, στο άμα είναι να κλείσει το air-condition να βάλουμε να ανοίξουμε παράθυρο. Έχει αρκοντήσιο και μου λέει θερμοκρασία, δεν πα καλά, ρε. Γιατί αυτό το κινητό τώρα πιάνει τη θερμοκρασία που είμαι εδώ πέρα. Όχι, δεν νομίζω. Την εξωτερική έχει, πιάνει. Τη πόλη πιάνει γενικά. Έξω. Άμα βγει, θα δει ότι έχει 25 βαθμού 26. Ή άμα πάρει ένα στήρο που είναι στην πόλη, τώρα θα δει. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Οι δύο τώρα μεταγραφέ, οι δύο μπακ αριστερά και δεξιά του ΠΑΟΚ. Ναι. Σημαίνει μήπως κάτι
ότι να μην ελπίζουν και πολλά οι φίλοι του ΠΑΟΚ για το θέμα του Βιερίνια και για το Μάτος. Την άποψή σου θέλω. Και τη δική σου και την ψήφιο. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με το σκεπτικό σου. Όσο περνάει ο καιρός, θεωρώ ότι απομακρύνεται ο Βιερίνια. Έτσι, έχει τραβήξει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Συμφωνώ ότι είναι θέμα ότι δεν είναι εδώ Σαββίδης λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπάρχουν με τις πτήσεις και αυτά. Αλλά νομίζω ότι αν υπήρχε διάθεση να γεφυρωθεί το χάσμα πολύ πιο γρήγορα, θα είχε λυθεί είτε με μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ τους, είτε με μια συνομιλία. Θα βρίσκαν τρόπο. Από τη στιγμή που δεν βρίσκουν τρόπο, νομίζω ότι δεν. Δεν προχωράει. Απομακρύνεται εσύ τον deal. Ναι, ναι. Ναι, αλλά ακόμα και να έχεις πάρει παίκτες, θα ήταν για βασικό ο Βιερίνια. Και αυτό σωστή επισήμανση. Δεν ξέρω αν ο Βιερίνια. Ο ίδιος ο Βιερίνια, αν ο ΠΑΟΚ θεωρούσε τον Βιερίνια βασικό κομμάτι της ομάδας και όχι λοιπόν, τον αρχηγό, ο οποίος θα μπει 20 λεπτά, μισή ώρα, ένα τέταρτο ή καθόλου στο θέμα. Ναι. Δεν είναι ανάγκη από και απαραίτητο όλοι οι παίκτες να παίζουν βασική. Βέβαια. Πες δηλαδή, ξαφνικά ο Βιερίνια δεν κάνει παικτικά για τον ΠΑΟΚ, δεν τρελαθούμε. Ξαφνικά ο Βιερίνια είναι ο κακός και το κακό παιδί τέλος πάντων, γιατί δεν δέχτηκε ας πούμε κάτι στο συμβόλαιό του. Εντάξει, μην ξεχνάμε εύκολα. Σωστή. Πριν ένα χρόνο ήταν ο φυσικός μας ηγέτης και κανείς δεν σήκωνε κουβέντα για τον Βιερίνια και μήκα στο σπαθί του. Εντάξει, εγώ δεν φυσικά είμαι υπεύθυνος για το τι θα γίνει, αλλά θεωρώ ότι μία χρονιά ακόμα, έστω και για ένα ημίχρονο, ο συγκεκριμένος παίκτης, ιδίως σε τέτοια μάτς τώρα όπως έχουμε με την Μπενφίκα στα κοντά, θα ήταν χρησιμότατος. Λόγω εμπειρίας, λόγω ποιότητας ποδοσφαιριστή, λόγω παραστάσεων. Πέρασε πριν που δεν δείκα πόσα χρόνια, και Πορτογαλίας. Λοιπόν, σε τέτοια λοιπόν μάτς, καλά είναι και τα πιτσιρίκια που τρέχουν, τα πνευμόνια, τα αυτά, τα ξέρω εγώ, ναι, η όρεξη, το πάθος, η γαλούχηση από τον Παύλο Γκαρσία, τον Σνάουζερ κτλ. Καλά όλα αυτά, πολύ καλά και θετικά στοιχεία και χαίρομαι ειλικρινά. Αλλά χρειάζεσαι και εμπειρία μέσα, χρειάζεσαι και ποιότητα μέσα. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο ένα στοιχείο για να κάνεις κάτι καλό στην Ευρώπη. Αυτό θεωρώ, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πάντρεμα ανάμεσα σε έμπειρους ποδοσφαιριστές, όπως ο Βιερίνια, με την προσωπικότητα των παραστάσεις στη ζωή τους μέσα, στην ποδοσφαιρική τους ζωή, στην καριέρα τους, μαζί με τα πιτσιρίκια τα οποία έχουν το πάθος, την τέτοια μούρλα, για διάκριση, τη δίψα. Κατάλαβες? Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στον ποδοσφαιρό. Είναι, αυτό ρε φίλε, είναι ένα στάδιο στο οποίο πρέπει να έχεις μαεστρία για να το προσαρμόσεις. Να το προσαρμόσει. Έλα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ακούγουμε. Ναι, ακούγεσαι. Λίγο για πολύ λίγο. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, πρεμιέρα την Παρασκευή, 8.30 έτσι. Ναι, 8.30. Με το Βράγκοβιτς, με το Στόγια. Με το? Με την ομάδα του. Με το Βράγκοβιτς. Με το Στόγια, είναι το Βράγκοβιτς. Ναι, το Βράγκοβιτς του κάμπου. Αυτό δεν παίζουμε. Σωστά, ναι. Ναι, μπράβο. Με το Μουρεσά. Μουρεσά μου, το θυμήθηκα ρε φίλε. Αυτοθαυμάζεται κιόλας. Παίζει να ήταν και με διαφορά ο πιο άσχημος ψηλός σε όλο τον κόσμο, στο μπάσκετ. Ναι. Είχε θέματα υγείας λόγω ύψους. Ναι. Θυμάσαι την τάπα που του είχε ρίξει ο Λέβινγκστον? Το θυμάμαι ρε φίλε. Πω. Το θυμάμαι, ρε φίλε. Και είχε γίνει viral. Και κάρφωσε κιόλας. Έφυγε φυδιασμό και κάρφωσε. Και κρίμα που εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν Facebook, Instagram κτλ. Πραγματικά. Κρίμα. Δεν γινόταν πραγματικά. Δηλαδή το Λέβινγκστον, αν τον ήξεραν τότε. Κλειφ. Πώς να σου πω. Χι άτομα, ρε παιδί μου. Χι φίλε. Θα τον ήξεραν επί 20, επί 50. Δεν το συζητάμε. Τάσο, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά και σε εσάς. Χειρόφρενο ήταν αυτό. Ναι, χειρόφρενο ήταν αυτό. Πω. Ωραία ακούστηκε. Χειρόφρενο τι. Ναι. Τι θέλετε να ήταν, παιδιά, να έδινα το γαϊδούρι στο δέντρο. Ο ήχος από το σκηνή στο δέντρο. Άντε ρε παραδιά, ρε. Καλημέρα. Καλή εκπομπή. Γεια. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και χθες δεν πήρες. Έχουμε... Ναι, ναι, είχα πάρει και χθες, φίλε μου, ο Νίκος είμαι από Καβάλα. Ναι, ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ένα, τι να πούμε, να τώρα περιμένω και εγώ να δω και τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ τώρα με την Μπενφίκα. Εντάξει. Ναι. Μια εβδομάδα, έτσι. Μια εβδομάδα, ναι. Πάντως το κακό είναι ότι έχει κακή παράδοση και οι παραδόσεις παίζουν τον ρόλο τους σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Είναι για να σπάνε, βεβαίως. Δεν διαφωνώ. Δεν το λέμε αυτό. Δεν διαφωνώ. Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Τώρα θα δούμε. Θα δούμε. Για τον Παναθηναϊκό, πώς θα βλέπεις τα πράγματα για φέτος? Θες, γιατί χθες πιστεύω... είπες για το Δόνι, νομίζω μόνο. Δεν είπαμε για τη Νέα, έτσι, για τον Μπογιάτος και αυτά που έχει δεν κάνει. Είπαμε για το... Δεν συζητήσαμε για τον Μπογιάτος, όχι. Mm. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, εντάξει, κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Θα φανεί ο άνθρωπος τι δουλειά θα κάνει, τι πλάνο έχει. Δεν ξέρω ακόμα ούτε καν ποιους παίκτες πήρε. Αν αυτός ο Καρλίτος, αυτός ο Σάντς που πήρε, δεν ξέρω, έχουν περγαμηνές απέκτες αυτά τα παιδιά. Δεν γνωρίζω τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, ο Καρλίτος είναι γνωστός. Το χορτάρι όλοι. Μακάρι, όλοι μακάρι να πάνε καλά. Αν θα τους μοντάρει ο Πογιάτος, αν θα δέσουν μεταξύ τους, είναι... Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα, βέβαια είναι δύσκολα. Παναθηναϊκός είναι ακόμα σε μια περίοδο σε αλλαγών. Ολικής αλλαγή. Ναι, ναι, αυτό. Και θέλει, ναι, θέλει μαεστρία αυτό και υπομονή. Σήμερα έχει ωραίο παιχνίδι. Σουηδία-Πορτογαλία, θα το δω. Σουηδία-Πορτογαλία. Από 0-0 έως μισό 0 αυτό το μάτς. Λέτε. Παίξτε ένα over 7,5. Μια που το είπε τώρα ο Τσίψιος ότι θα έρθει 0 έως ένα γκολ. Θα είναι 3-3 στο 35. Να ξέρεις. Ναι, αυτή συμφωνώ. Θα το κάνω, φίλο μάντε. Κάντο, κάντο. Καλημέρα, παιδιά. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα τώρα. Ωραία. Κλείνουμε, και ερχόμαστε μετά να πούμε τι έγινε στο Nation League. Εφημερίδες και άλλα είχε πολλά. Είχε τέτοια, δεν είχε μόνο, ναι, Big Brother. Και θα συνεχίσω και την ιστορία. Και έχω και εγώ να σου πω και από το Μέτσοβο και έχω και άλλη μια ιστορία. Πάμε. Στοιχηματικό τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα να δώσουμε στον Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Την καλημέρα μου, λέει, στο δίδυμο φωτιά του Λιμπερό. Κτέλ και προσδυτικά μοναστηρίου. Κάτσε να το εντοπίσουμε. Κτέλ και προσδυτικά μοναστηρίου. Προς Τιτάν και έκο. Ανατολικά μοναστηρίου δεν είναι. Προσέκο, μάλλον, όχι Τιτάν. Γίνεται χαμός. Μοιράζει φαΐ, τι κάνει. Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω γιατί. Και μετά, ας ξυπνήσει. Όπα, πού είναι. Θα κράξει μελισανίδη τώρα, δεν το διάβασα, αλλά. Mm-hmm. Ας ξυπνήσει, ρε παιδιά, ένας αυτούς που κάνουμε τα γραφές στην ΑΕΚ. Δεν παίζουμε ακόμα Β' Εθνική. Ακόμα. Mm-hmm. Άντε, επισήμανε. Ισχύει αυτό. Δυτικά, λοιπόν, εκεί μοναστηρίου προς ΕΚΟ. Μετά το ΚΤΕΛ γίνεται χαμός. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μας ακούει και θέλει να μας, ναι, πει τι γίνεται. Α, μπορεί να είναι αυτός που περιμένει. 2-31-0-287-3-8. Και γενικά, για ό,τι θέλετε. Πες και τα τηλέφωνα, γιατί. Ναι. 2-31-0-287-888. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει εδώ, να πούμε την καλημέρα μας. Ζωντανά είμαστε. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 7. Πάμε στο φίλο. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ευχαριστήσουμε το παλικάρι με το μήνυμα, διότι η κατεύθυνσή μου θα είναι μετά από μισή ώρα προς τα εκεί. Ωραία. Άρα θα κάνω... Ναι. Θα πάρω άλλη κατεύθυνση, γιατί είναι πολύ εκνευριστικό, ναι, το ποτηλιάρισμα, ναι, και ειδικά, ναι, όταν έχει μεγάλο αυτοκίνητο. Mm. Με το σταμάτα ξεκίνα. Mm. Αυτό γινόταν και μια άλλη μέρα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από τη Χαλκιδόνα προς το φανάρι της Ίνδρου είχε μια ώρα 2 χιλιόμετρα, ρε φίλε. Oh. Και το λόγο δεν το γνώριζα. Έτσι πρωί πάλι. Λοιπόν, ούτε κατάλαβα για ποιο λόγο. Ορίστε. Πρωινές ώρες πάλι, τέτοιες ώρες. Πρωινές, ναι, yeah, ναι, 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 πρωινές. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό γινόταν όταν ερχόταν οι τουρίστες. Τώρα που δεν έρχονται οι τουρίστες. Το κάνουμε μόνοι μας τώρα, έτσι, για να μην... Τη βγάλαμε πούδρα, πούδρα. Λοιπόν, άκουσα προηγουμένως, ας πούμε, με το Παλικαράκι, δεν ξέρω αν ήταν φίλαθρος του Παναθηναϊκού, να συζητάτε για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, προηγούμενο. Και λέω, ρε παιδί μου, τι ωραία ζουλάτα την έβγαλε 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έβγαλε πολύ ενώ... Ενώ ο Ηρακλής, επειδή, ας πούμε, είχε 10 πελάτες, ενώ ο Παναθηναϊκός, επειδή είχε, ας πούμε, 100 πελάτες, ναι, αφού είχε περισσότερους πελάτες, έμεινε στην κατηγορία και σήμερα κάνει και τον καμπόσο για τηλεοπτικό, λέει. Ναι. Εγώ έχω περισσότερο κόσμο. Δηλαδή,
αν την ΑΕΚ τη λέμε μουλοχτή, τρία χρόνια τον Παναθηναϊκό, τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που δεν πέρασε αυτά που πέρασαν όλοι οι άλλοι, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Άρης, ούτε η Λάρισα, ούτε ο Όφη, τα Γιάννενα, γιατί και αυτοί έχουν το δικό τους κόσμο. Κι ας είναι λιγότερος κόσμος. Mm-hmm. Αλλά αυτοί, ρε παιδί μου, τη λίγη, δεν πειράζει. Αυτοί ας τυρανιούνται, ας πούμε, 2-3-5 χρόνια. Ας αλλάζουν όμως, ας πούμε, για τον Άρη να παραθύνει, να μην δώσει τον παράζει στη Γάμα Εθνική για τη Β'. Έτσι, η Ρετσινιά, δεν είναι, ο Παναθηναϊκός τώρα ζητάει και τηλεοπτικό. Καταλάβατε. Έτσι, ναι. Είναι κακία πρωινή, θα πει ο άλλος, καλά ρε φίλε, πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, τι ταλκά τραβάς με τον Παναθηναϊκό. Δεν το Παναθηναϊκό ρε φίλε, πρόσεξε όμως, τον μπάζι του Παναθηναϊκού θα είναι μεγαλύτερο του Άρη. Πάλι θα τον κυνηγάς. Μεγαλύτερο από τον Όφη. Πάλι θα τον κυνηγάω. Γιατί έχει περισσότερους πελάτες. Αφού λοιπόν υπάρχουν περισσότερες πελάτες, να τους δίνουμε πολλά εκείνα τα εχέγγυα. Και θα πει ο άλλος τώρα, έτσι είναι. Όχι φίλε μου, δεν είναι έτσι. Αν θέλεις να γίνεις σωστός, αν θες να κοιτάξεις τον εαυτό σου, κοιτάς τον εαυτό σου στο καθρέφτη και να παίρνεις ό,τι σου αξίζει, γιατί ό,τι σου αξίζει πολλές φορές παίρνεις κάτι που δεν σου αξίζει, δεν είναι αυτό το σωστό. Γι' αυτό είσαι εκεί που είσαι, γι' αυτό υπάρχει μίσος, γι' αυτό υπάρχει βία, γι' αυτό υπάρχει η κακή αντιπαλότητα, όχι καλή αντιπαλότητα. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Γιατί το ένα είναι παιδί καλό, το άλλο δεν είναι καλό παιδί. Τα λάβατε με τον Παναθηναϊκό, που τώρα θα έπρεπε να επανέρχεται και αυτός. Ναι. Αλλά, εντάξει, στην Ελλάδα ζεις ρε παιδί, τι περιμένεις. Όταν βγαίνει ομάδα, όταν βγαίνουν ομάδες της Αλφα Εθνικής και λένε ναι, να γίνει αυτό, γιατί αν θα γίνει αυτό θα πάρω και εγώ ένα τηλεοπτικό. Είμαι με τον Ηρακλή ρε παιδί μου, με τον Άρη ρε παιδί μου, δεν θα πάρω τηλεοπτικό. Άρα να μείνει ο Παναθηναϊκός. Ας πάσουν οι άλλοι μόνοι, δηλαδή, και τι έγινε. Έτσι με τον Παναθηναϊκό. Και να μην πάει καλά ο Παναθηναϊκός και να μην είναι καλή παίκτες του Παναθηναϊκού. Και να αποτύχει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι κακή για ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε. Γιατί τις δικές μου τις ομάδες, ας πούμε, η εξέλιξη παίζει ρόλο και ο Παναθηναϊκός φέτος. Ελπίζω να μην δούμε αυτά που βλέπαμε με τον άλλο, να τον καραγκιώσει από την Πορτογαλία, που κρατούσε τους κομμίνιδες που χθες βγήκανε και μιλήσανε μετά από 2 χρόνια οι κομμίνιδες. Αυτό πάλι. Έτσι. Ναι. Άλλο και αυτό. Οι κομμίνιδες. Α, ναι, είχαμε και... Ελπίζω, ναι. Έχει πράγμα στη χώρα αυτή. Δεν... Πώς το λένε... Αχ, κάνε με να μην μιλήσω. Κάνε με να μην μιλήσω, κρατιέμαι. Τι να λες ρε φίλε, τι να μιλήσεις τώρα, εντάξει. Σε αυτή τη χώρα ζεις. Κάπαμε 100 φορές. Έτσι δεν είναι. Σε αναγκάζουν να τα λες αυτά τα πράγματα. Ή μήπως είναι ψέματα όλα αυτά που λένε. Όχι, είναι αλήθεια. Αλλά έπρεπε, ας πούμε, λέει ο Κούγιας, έπρεπε να μείνει ο Παναθηναϊκός. Για να πάρεις και εσύ Κούγια παραπάνω. Και δεν έπρεπε να ανέβει Κούγια ο Άρης, γιατί θα έπαιρνε από τα δικά σου τα χρήματα. Αλλά το Παναθηναϊκός θα σε έφερνε χρήματα. Αλλά κατά τα άλλα, άμα σου τα λένε αυτά που σου τα λένε Αλέξη, μη μιλάτε, θα σας πάω στα δικαστήρια. Αλέξη. Αλέξη. Με τις 7 ομάδες, 13 πόσες έχεις αλλάξει. Τη μία η Δευτέρα κάνει έτσι και την Τρίτη κάνει κοκορέτσι. Τη Δευτέρα ο νόμος είναι άλλος και την Τρίτη ο νόμος είναι άλλος. Αλλά όταν κυνηγάμε να πάρουμε πελάτη ο οποίος παραδείγματος χάρη έχει πουλήσει ναρκωτικά και τον έχουν πιάσει την ώρα της πώλησης, υπάρχει ο νόμος στη χώρα της δημοκρατίας ότι πρέπει και ο πελάτης αυτός να έχει δικηγόρο. Δεν υπερασπίζει. Εντάξει, σωστό. Άτε, να μην ξεφύγουμε, είναι πρωί-πρωί, μας ακούει και η αστυνομία. Σωστά. Ποτέ μιλάς. Δεν είπαμε και τίποτα. Δεν είπαμε και τίποτα. Δεν λέμε και τίποτα. Όχι, άμα λέμε ψέματα ρε παιδί μου τώρα. Ναι. Ξέχασα στη χώρα του τιμολόγιου της παροχής υπηρεσιών, ναι, για να δούμε αν λέμε αλήθειες, ναι. Αλλά όταν υπάρξει και αυτό το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, τι γίνεται, βλέπε Όφη, άλλη κακία. Ήταν ο πρόεδρος με το τιμολόγιο που τον πιάσανε, αλλά τελικά οι παίκτες του Γυνιακού
Πήγανε με το αεροπλάνο που τους έφερε το τιμολόγιο που έδειξε. Όχι. Άλλη κακή. Είχαν χάσει την πτήση. Άλλη κακή αυτή. Ρε πρωί πρωί τις έχει πιάσει ο Ρεξά, το σηκώθηκες ρε Θανάση. Έλα ρε παιδί μου και εσύ να πούμε. Τι σε έπιασε πρωί πρωί. Κακός άνθρωπος είσαι. Άμα λες αλήθειες είσαι κακός άνθρωπος. Αχ δεν τρέπεσαι λιγάκι. Άντε, να ξεκινήσουμε για δουλίτσα γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να ευχαριστήσουμε τον καλό Θεούλη. Όσοι έχουμε δουλειά να τον ευχαριστούμε τον καλό Θεούλη. Κάποιο ρόλο παίζει και αυτός στα γεγονότα. Λοιπόν, καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα. Εγώ θα διάλεγα για ένα χρόνο. Θα διάλεγα εσένα στο νησί. Εμένα. Αλλά για ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μετά το ένα χρόνο θα είμαστε και οι δύο σε μια γωνία, ο ένας και σε μια γωνία ο άλλος και θα κάνουμε. Βασικά πιστεύεις ότι δεν θα σε είχα φάει μέσα σε ένα χρόνο. Άνετα. Εύκολο. Άνετα. Εύκολο. Κρουφτερό. Τριχοκούκουλο θα σε είχε πιάσει. Τριχοκούκουλο. Και μετά για πάντα θα διάλεγα έναν εκ των Νίκο Παπαδόπουλου και Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι. Εντάξει. Safe θεωρώ επιλογές. Θα είχα επικοινωνία. Safe επιλογές. Θα είχα επικοινωνία. Δηλαδή, ή αν μπορούσα και δίδυμο θα του είχα, ρε παιδί μου, για να το. Δεν είναι. Αρχικά δεν είναι οι ίδιοι. Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Είναι... Βγήκαν από το ίδιο εργοστάσιο. Ναι. Είναι σαν να παίρνει Opel Astra και Opel Corsa. Ναι, και... Λες, είναι από το ίδιο. Ίδιο ταμπλό, ίδια φανάρια. Δηλαδή, πιστεύω άμα βάλει. Μοσχοβίτη στο All About Aris να κάνει μια μέρα. Δεν θα καταλάβει κανένα χαμπάρι. Ναι, δεν θα καταλάβει διαφορά. Νίκο μου, Νίκο μου, αυτά εντάξει. Το ίδιο πράγμα. Νίκο μου, Νίκο μου. Θα πει τι άλλε ιστορίε ή θα πάμε για πρωτοσέλιδα. Θα πω. Λοιπόν, τελειώνουμε λοιπόν εκεί με το Μέτσοβο με την τουαλέτα. Όλα καλά. Μια χαρά. Πίνουμε και τη λεμονάδα μα μετά. Να καθαρίσει όλο το σύστημα. Φεύγουμε. Πάμε Κέρκυρα. Στην επιστροφή. Λέμε περάσμα να του ξαναμυρώσουμε. Να του κάνω πιτάκια ξανά, καφέδες. Να πάρουν μπρούσκο. Έλα όμως ντε που δεν προλάβαμε να πάμε στο Μέτσοβο τώρα. Λίγο πάλι πριν το Μέτσοβο, ξαναρωτάω λοιπόν τον αδερφό μου. Σε πόση ώρα φτάνουμε πάλι στο Μέτσοβο, αδερφέ μου. Γυρνάει, με βλέπει με το βλέμμα αυτό και μου λέει έχουμε ένα 20 λεπτό γιωμάτο. Και το λέω τη μαγική κουβέντα. Σταμάτα. Τράβα χειρόφρενο. Σπάσαν τα νερά. Το μωρό έχει βγάλει κεφάλι. Η χελώνα. Λέει και μένα. Σταματάμε λοιπόν στην άκρη του δρόμου, στην ερημιά, στο μέσο του πουθενά. Ναι. Έπρεπε να μοιράσουμε τα εφόδια. Ξέρετε λίγο. Στη μέση του πουθενά, κάτσε να κάνω εγώ το δρόμο. Πολύ πιο αραιά. Τι κάνετε και... Αμολιόμαστε λοιπόν στα πουρνάρια και στους θάμνους. Είναι αυτό που τρέχεις και τα γόνατα σηκώνεται ψηλά γιατί είναι και ψηλά τα χόρτα. Και φοβάσαι να πατήσεις και καμιά πέτρα περίεργη και γυρίσει το πόδι. Τέλος πάντων και αφού περπατάμε ρε παιδί μου λίγο και απομακρυνόμαστε ρε παιδί μου από το οπτικό πεδίο όλων. Γίνεται η εμφύτευση λοιπασμάτων κτλ. Το οποίο ακόμα μετά από τόσα χρόνια θεωρώ ότι ίσως. Τώρα θεωρώ ότι ίσως είναι στο top 5 των σημάτων όλη μου τη ζωή. Δεν υπήρχε καλύτερο και πιο ανακουφιστικό εκείνη την ώρα που έγινε η πράξη αυτή. Δεν υπήρχε πιο μεγάλη ανακούφιση θεωρώ. Ο Μωυσής χώρισε τη θάλασσα στα δύο. Τι, κάπως έτσι ένιωσα. Κάπως έτσι. Αυτό. 7 και 19. Έχω άλλη ιστορία. Α, έχω και άλλη ιστορία μετά. Αυτή τι. Δεν θα είχες. Φαντάρος τώρα στη. Και έχουμε πάει για άσκηση καλοκαίρι στις Σέρες σε ένα χωριό που λέγεται Φλάμπουρο. Ένα αλσίλιο τέλος πάντων, μένουμε εκεί, κατασκηνώνουμε. Κρατήστε το αυτό, σας έχει αφήσει θησαυρό για όσους είσαι εκεί κοντά. Ναι, δίπλα στο αλσίλιο εκεί στο Φλάμπουρο, σε μια απόσταση ρε παιδί με τα πόδια ούτε 5 λεπτά. Ναι, αλλά 5 λεπτά τρέξιμο, αγχωμένος ή κανονικό. Το αλσίλιο από το Φλάμπουρο, από το χωριό ήταν 5 λεπτά περπάτημα. Στο δίλεπτο, δηλαδή στο μέσο της απόστασης, είχε ένα
Είχε ένα εγκαταλελειμμένο. Όχι πολύ εγκαταλελειμμένο. Ίσως δούλευε αυτό χειμώνα το μαγάζι και καλοκαίρι έκλεινε τώρα. Τώρα είναι εγκαταλελειμμένο. Ναι, τώρα έγινε. Αναγκαστικά. Καλύμα το κάνω. Ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, ένα κλαμπάκι τώρα. Ήταν μπαράκι. Λοκόμπαρο, δεν ξέρω τι ήταν. Ρε, παιδί μου. Ένα μικρό μαγαζάκι τέλος πάντων. Ναι. Με μια αυλίτσα μπροστά. Τέλος πάντων, έχω πάει εγώ στο Φλάμπουρο στο χωριό. Ο Φλαμπουράρης ήσουν. Και μετά γυρνάω, γυρνώντας, το αλσίλο το νιώθα λίγο μακριά. Με πιάσε πάλι η επιθυμία, ρε παιδί μου, να κάνω αυτή την ανάγκη μου. Και πού να πάω τώρα, εκεί πέρα, δρόμος κεντρικός, δεν είχε και πολύ πουρνάρι και θάμνο να πάω. Και μπαίνω μέσα σε αυτό το μαγαζί, ρε παιδί μου. Πάω στην τουαλέτα του μαγαζιού, κύριος. Πάω στην τουαλέτα του μαγαζιού, έλα όμως που η πόρτα ήταν κλειδωμένη στην τουαλέτα του μαγαζιού. Μπαίνω μέσα στο μαγαζί, λέω όχι, δεν είναι σωστό Κώστα. Μέσα στο μαγαζί, όχι. Και πάω στην αποθήκη του μαγαζιού που ήταν ανοιχτή και είχε κασόνια από ποτά, ρε παιδί μου, άδεια. Και έχω βάλει δύο κασόνια, ένα δεξιά, ένα αριστερά, έχω κάνει ένα κάσιμα με ένα κενό στη μέση. Βάζω το χαρτάκι μου εκεί, ωραία, κάθομαι αναπαυτικά, ωραία. Και έκανα εκεί την ανάγκη μου, ρε παιδί μου. Μια χαρά. Άφησα το ενθύμιό μου, το στίγμα μου. Σήκωσα και ανάγκη. Και έφυγα, ρε φίλε. Ναι. Αυτά τα τρία νομίζω ήταν τα κορυφαία. Τα top. Οι κορυφαίες μου στιγμές. Έχεις ένα top 20, βέβαια. Μπορεί μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή. Μπορώ, ναι. Αυτό, ναι, μόνο θέλει. Τέτοια, ναι, μόνο τέτοια. Αχ, αυτά. Τι θες να κάνουμε. Α, να πούμε τι έγινε χθες στο Onision League. Να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Ναι. Να πάμε να φάμε ίσως. Λοιπόν, ο Θεέ μου. Onision League. Είχαμε. Α, ναι, τι. Ολλανδία-Ιταλία 0-1. Άρα, ο μεγάλος Μπάγεβιτς λίγο ακόμα θα τους κέρδιζε αυτούς που κέρδισαν τους Ολλανδούς. Ναι, ο οποίος τεράστιος Μπάγεβιτς έχασε από την Πολωνία χθες. Εντάξει, λίγη σφαγή. Σφαγή. Δεν το είδα το μάτς, αλλά σφαγή πιστεύω. Βοσνία-Πολωνία 1-2. Εντάξει. Εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε τώρα σιγά. Είχαμε Αυστρία-Ρουμανία 2-3. Βόρεια Ιρλανδία-Νορβηγία 1-5. Θα σου πω, δεν έχω δει καθόλου τι έχει. Νορβηγός δεν είναι ο Χάλαντ, τι είναι. Δεν είναι Νορβηγός. Κάτσε να το δω. Νομίζω Νορβηγός είναι. Ναι, ρε, έβαλε και γκολ. Πόσο έβαλε, 1-2. Μόνο 2. Εντάξει, τι. Άσε μας. Παίχτησε αυτός τώρα. Λοιπόν, Ισραήλ-Σλοβακία 1-1. Τσεχία-Σκωτία 1-2. Καζακστάν-Λευκορωσία 1-2. Και Αλβανία-Λιθουανία 0-1. Σώπα, ρε. Οι Αλβανοί είχαν νικήσει μέσα. Πού νίκησαν την προηγούμενη αγωνιστική. Δεν θυμάμαι. Σερβία. Όχι. Προηγούμενη Σερβία παίζε. Όχι, όχι. Όχι, Σερβία-Τουρκία παίζε. Μέσα στην Τουρκία νίκησε. Δεν το θυμάμαι, θα το δούμε μετά. Αυτά είχαμε για τον Onision League χτες. Σήμερα έχουμε μάτς. Πρέπει να έχουμε και σήμερα. Και σήμερα τελευταίο. Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα έχει Βέλγιο-Ισλανδία. Άσο. Γαλλία. Α, θες να δώσουμε προγνωστικά. Ναι, να δώσουμε. Ωραία. Ναι, δώσουμε. Θα τα γράψεις ή θα τα ακούσεις. Αυτά θα τα ακούσω. Ωραία. Λοιπόν, Βέλγιο-Ισλανδία. Άσο. Και εγώ άσο λέω. Γαλλία-Κροατία. Άσο. Άσο κι εγώ θα σε πάω. Δανία-Αγγλία. Διπλό. Χ. Εγώ θα πω. Ωραία. Πένα από το γυμνά. Σουηδία-Πορτογαλία. Διπλό. Χ. Αρμενία-Εσθονία. Χ. Άσο θα πω. Γεωργία-Σκόπια. Χ. Άσο. Κύπρος-Αζερμπαϊτζάν. 0-3. Διπλό. Διπλό θα δώσω κι εγώ. Λουξεμβούργο-Μαυροβούνιο. Διπλό θα δώσω εδώ. Λουξεμβούργο-Μαυροβούνιο. Χ. Και το καλύτερο μάτι της βραδιάς, Άγιος Μαρίνος Λίχτενστάιν. Όπω, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Θα δω επανάληψη Big Brother. Προτιμώ να πάω να δω Πυρσός Αγίας Τριάδας, Αχιλλέας Περέας. Πυρσός. Ναι. Όπω. Λοιπόν. Μαρίνος Λίχτενστάιν, δώσε και εδώ ένα σημείο. Άσο εγώ θα δώσω, ρε φίλε. Μεγάλος Άγιος Μαρίνος. Μεγάλος Άγιος Μαρίνος. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη χάρη του. Ναι, μεγάλη χάρη του. Άσο και εγώ. Ωραία. Έχει καμιά 78 παιχνίδια στο EFL τρόφι αυτό της Αγγλίας. Το All Cup. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει. Έχει μέσα Χαλ, έχει Μπόλτον. Εντάξει. Ξεκινάει σε τρεις μέρες Super League. Πω,
Όπω. Ε, δεν νιώθεις μια ζέση. Ένα τριχοκούκουνο. Ένα τριχοκούκουνο. Δεν ενθουσιάζομαι, ας πούμε. Δεν ενθουσιάζει. Αν ήταν στο χέρι μου να παίζουν μόνο ευρωπαϊκά οι ομάδες, θα καθόμαστε να βλέπουμε μόνο ευρωπαϊκά. Δεν θέλω να βλέπω αυτό το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα τι να δω. Όχι, έχει Αστέρας Τρίπολης, Παζιάννα. Όχι, έλα. Έλα. Εντάξει, δηλαδή φτάνει. Φτάνει πια με αυτό. Να πούμε ότι ο. Κάτσε. Να το επιβεβαιώσω. Έργης, κάτσε. Έργης. Είπες κάτσε. Λοιπόν, 2-31-0-287 και 38, για όποιος θέλει να επικοινωνήσει εδώ ζωντανά. Να πούμε ότι μια ωραία είδηση που διάβασα χθες ήταν ότι ο Μιχαήλοβιτς, ο Σίνισα, ξεπέρασε τον κορονοϊό. Μπράβο. Ωραία. Έτσι. Πολύ διάσημοι τώρα τελευταία έχουν κορονοϊό. Εντάξει, και από το ποδόσφαιρο νομίζω. Έχει περάσει. Δηλαδή και ο Νεϊμάρ δεν το έχει, νομίζω δεν είχε. Και ο Εμπαπέ χθες. Και ο Εμπαπέ, γι' αυτό σου λέω. Και ο Λιμιός. Ελπίζω να μην έχουμε κι άλλο όνομα. Και ο Τσιμίκας. Αν και δυστυχώς. Και ο Τσιμίκας. Δεν είναι ενθαρρυντικά τα δείγματα. Γιατί? Φίλε, εντάξει, τώρα έφευγε γκολ ο Λιμιός και πήγαν όλοι πάνω του και αγκαλιά και φιλιά. Τι δεν θα κάνανε. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε με μια αγκαλιά να μην κόλλησαν. Δεν είναι δεδομένο ότι άμα αγκαλιάσει κάποιον που έχει κορονοϊό να κολλήσει. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ φοβάμαι λίγο τις αρχές Οκτωβρίου. Φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή όταν θα πιάσουμε. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τις θερμοκρασίες. Πιο πολύ. Χωρίς θερμοκρασία. Πιο πολύ θεωρώ ότι έχει να κάνει με το μάζεμά μας πλέον. Σχολεία, δουλειές. Κλειστοί χώροι. Όχι τόσο καλός αερισμός των χώρων. Γιατί καλοκαίρι αφήνεις και το παράθυρο στο μαγαζί, στην επιχείρησή σου ανοιχτό, στο σπίτι πιο πολύ. Χειμώνα δεν το κάνει. Χειμώνα. Άμα ψηλό τσούξει λίγο θερμοκρασία και πάμε εκεί 13 15 άρια, είναι λίγο πιο δύσκολα. Άμα να μην ανοίξει καλοριφέρ, ένα ολόκληρο χρόνο κάθε. Γενικά τη φοβάμαι λίγο την περίοδο εκεί του Οκτωβρίου. Εγώ ξέρω γιατί τη φοβάμαι. Όχι μόνο για αυτά τα αίτια, αλλά για την άλλη πλευρά. Χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε. Όχι, όχι. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Την πραγματικότητα ζούμε. Φοβάμαι λίγο τις άλλες γρίπες, τις εποχιακές και το τι μπέρδεμα θα υπάρξει το κόσμο που θα πηγαίνει στα. Αν είναι γρίπη, αν είναι κρύωμα ή αν είναι κορονοϊό και θα υπάρχει μια. Ο Μέση που επέστρεψε, πώς τον είδες? Θα έχει τα κιλάκια. Όχι, πάντα έτσι είναι, μωρέ. Εντάξει. Αυτό το κοντο. Τέτοιο. Κοντοπουτανή. Πώς λέμε, Μελιτζανή. Γιατί δεν μιλάς ελεύθερα, λίμπερο. Φαντάζεσαι το. Λίμπερο είμαστε. Τώρα που πεις όχι, Μελιτζανή, σε το φαντάζεσαι σαν χρώμα το κοντοπουτανή. Ναι. Να είναι ο Μπομπ Ρος που χόρευε. Τι χρώμα θα ήταν περίπου. Και λέει, εδώ ίσως ζει ένα δέντρο. Ας παίρνουμε το κοντοπουτανή το νούμερο 73. Καλά, σου έχω κάτι ανοιχτά σήμερα μετά. Φίλε, τώρα βλέπω φωτογραφία το Μητσοτάκη με τον Μακρόν. Ο Μακρόν είναι τόσο κοντός. Ή είναι ο Μητσοτάκης τόσο ψηλός. Εντάξει, εγώ τον έχω δει το Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν είναι και 2-10. Κοίτα, ο Μακρόν δεν είναι σίγουρα Σαρκοζή και σαν τον άλλο που ήταν κοντή. Ήτανε. Πινέζα. Καονική. Ή Κινέζα. Εγώ δεν παίρνω θέση γιατί δεν μπορώ να λέω κοντούς. Αλλά. Ναι, έχει και ακροατές. Φαν κλαμπ. Κάποιος. Όχι, είμαι, για μένα λέω. Αχα, εντάξει. Καλημέρα. Στον κάμπο. Η Σάκαρη εδώ πέρα που τα πήγε εξαιρετικά χθες. Έχασε από την. Σερένα Βίλιαμς. Σερένα Βίλιαμς, πώς τη βλέπεις? Δεν, άστο, στον αέρα είμαστε. Α, υπάρχει μέτρο τελικά. Ναι. Υπάρχει μέτρο. Είδες. Όπως το πρωί που ξεκινήσαμε και είπες ότι είσαι star και σου είπα βγάλε εκτός αέρα να σου πω κάτι, έχω μέτρο. Ωραία, τώρα το καταλάβατε τώρα όλοι φαντάζομαι. Το τι μπορεί να άφησε να έρθει έτσι. Χάρη να στείς μου. Τι λέγαμε πριν την Williams τώρα και τη Σάκαρη. Τη Σάκαρη. Τη Σάκαρη. Α, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, μήνυμα από τον Αντώνη επίσης. Επίσης για Γιάννενα. Μόνο αγάπη. Α, για Ιωάννηνα μόνο αγάπη, το ίδιο και για Μέτσοβο. 2-3 φορές το χρόνο το θέλει. Φαγητάρες, τσίπουρο, κρασί και τυριά από άλλο επίπεδο. Ναι, αλλά η γουμενίτσα είναι άθλια. Θα κυνηγηθείς. Ποια η γουμενίτσα? Τι λες, ρε. Πότε πήγες, ρε, η γουμενίτσα? Απαράδεκτο. Τι λες? Έχω πάει πολλές φορές. Απαράδεκτο. Τι δεν σ' άρεσε? Ότι δεν υπήρχε τίποτα ούτε καν να κρίνω. Δηλαδή, είναι
Πώς είναι τα γέννητσά? Θα σου πω αλήθεια τώρα. Δηλαδή, τελειώσω το μήνυμα. Τρομερό, λέει, κρέας, ωραίο κλίμα, ακόμα και από τους κατοίκους. Συμφωνούμε, Αντώνη, και για τα φαγητά και για όλα. Λοιπόν, ηγουμενίτσα. Είχα να πάω πάνω από 10-12 χρόνια. Και ήμουν χαρούμενος. Και παραπάνω, 14. Από την τελευταία φορά που είχα πάει στην Κέρκυρα. Δεν την πολύ θυμόμουν. Βασικά δεν την είχα δει κιόλας τότε. Δηλαδή πήγαμε η Γουμενίτσα, πήγαμε στο λιμάνι, γεια σας. Δεν μπήκαμε, δεν ζήσαμε η Γουμενίτσα. Άρα η πρώτη μου επαφή με την Γουμενίτσα ήταν τώρα. Που πήγα στα Γιάννενα και μετά πήγα η Γουμενίτσα το βράδυ και την διέσχισα όλη την Γουμενίτσα. Γιατί πήγαμε σε μια περιοχή λίγο πιο έξω. Θες μια ανορθωτική. Φίλε, μ' άρεσε. Δεν κατέβηκα από το αυτοκίνητο, δεν έκατσα. Αλλά όλο το. Καταρχήν είδα πάρα πολύ ωραία μαγαζιά. Καλοφτιαγμένα μαγαζιά, ποιοτικά. Στην παραλία κάτω. Ναι. Ναι. Πόσο καιρό έχεις να πας? Είναι σημαντικό, δηλαδή. Μπορεί να έχεις να πας 5 χρόνια. Ναι, έχεις. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει από τότε. Εγώ έχω αλλάξει πάντως. Είμαι καλύτερος άνθρωπος. Ναι, όπως ας πούμε, για να δώσω ένα παράδειγμα στους εδώ, σε εμάς, έμενα στην Πηλαία από το 2004 μέχρι το 2008. Ναι. Ήταν ένα χωριό η Πηλαία τότε. Δηλαδή να φανταστείτε, δεν είχε τράπεζα. Κατεβαίναμε Χαριλάου για να πάμε στην τράπεζα. Αυτή τη στιγμή έχει όλες τις τράπεζες και έχουν γίνει, χωρίς υπερβολή τώρα θα σου πω, πάνω από 30 μαγαζιά, από τα οποία τα 15 είναι εστίασης. Φαγάδικα, καφέ, ζαχαροπλαστεία, αλυσίδες ζαχαροπλαστείων, να μην κάνω διαφήμιση τώρα. Αλυσίδες καφέ, take away, όλες. Ο κεντρικός ο δρόμος που πας για πανόραμα, ας πούμε, είχε μία μπουγάτσα του 1950, το κλασικό παλιό μπουγατσατζίδικο με τη λαμαρινένια βιτρίνα, αυτό είχε το 2005, και τώρα έχει, ρε φίλε, τα πάντα. Τα πάντα. Θέλω να πω ότι μήπως κάτι ανάλογο έγινε και στην Ιγουμενίτσα. Εγώ ξέρω, όλοι κράζουν Ιγουμενίτσα. Δεν ξέρω. Εμένα η εικόνα, η πρώτη, αυτό το πέρασμά μου, μου έδειξε κάτι καλό. Ναι. Οπτικά. Λένε ότι η Ιγουμενίτσα είναι το. Πώς είναι καταρχήν το κυρκί στο δικό μας. Ναι, τόσο πολύ, ρε. Ναι. Πώς είναι η Λαμία για τους άλλους. Έχει παραλία, έχει θάλασσα, έχει ταβερνάκια και καφετέρια μπροστά στο κύμα. Ναι, το Κυλκής δεν έχει τίποτα. Είναι καταθλιπτική. Δεν έχει το Κυλκής θάλασσα. Δεν φαίνεται το Κυλκής θάλασσα. Σε παρακαλώ. Σωστό. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Θα τη ζήσω βέβαια. Θα κατεβώ ένα διήμερο, τριήμερο κάποια στιγμή. Οπότε θα σου δώσω ρεπορτάζ. Αυτά, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 7.30 και να επανέλθουμε τάκα-τάκα με αθλητικές εφημερίδες. Μόνο αθλητικές. Και τους τίτλους, μόνο τους κεντρικούς τίτλους από τις πολιτικές. Άντε, άντε, μόνο. Άντε, άντε, μόνο. Άντε, άντε, λοιπόν. Αυτά. Και σας έχω. Τι είναι? Βιάζεσαι. Τι μας έχεις? Τι με... Και σας έχω και αυτό τους τρόπους να χάσετε βάρος χωρίς να κάνετε γυμναστική. Ναι. Αυτά. Και εγώ σας έχω εντολή για την επόμενη εκπομπή, το τι θα κάνουμε. Και έχω ιδέες. Και για πρώτη φορά. Ναι. Να βάλω εκπομπή... τέτοιο, να βάλω drum roll, τι να βάλω. Άστο. Όχι. Δεν χρειάζεται, είναι τόσο βαρύγδουπη η ανακοίνωση που θα κάνω. Που δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι. Το βαρύγδουπη δεν το ξέρω. Ξέρω, κορυδεύω. Λοιπόν, σε αποκλειστικότητα για μία μοναδική φορά σήμερα στην εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνου. Θα πούμε Σκορπιό και Ίχθυ. Ναι, γιατί... Μόνο. Το ζητήσατε, έτσι. Το απαιτήσατε. Το απαιτήσατε. Δηλαδή μας κάνατε θέμα ότι δεν λέμε για Ίχθυ και Σκορπιό. Οπότε σήμερα θα ακούσετε για Ίχθυ και Σκορπιό. Αλλά και να μην το λέγατε, εμείς τα λέγαμε για Ίχθυ και Σκορπιό. Θα πούμε και Λέοντες, ρε, που το ζήτησε ο Αλφίλος χθες. Αυτά τα τρία. Να περιμένετε και Λέοντες. Περιμένετε, να περιμένετε. Σίγουρα. Κρίνεις τώρα την Κολονία με τον Άρη. Γιατί, ρε φίλε. Θα σου έχει, πω κόσμο, τώρα, έχει κόσμο ο οποίος είναι δυσανάλογος με την πορεία της ομάδας. Εσύ είσαι δυσανάλογος με την πραγματικότητα. Θα σου πω τώρα ο Άρης. Στη Γερμανία ποια ομάδα είναι? Η Ντόρτμουντ. Δηλαδή πόσα πρωταθλήματα έχει ο Άρης και η Ντόρτμουντ και ο ΠΑΟΚ? Και ο Άρης και η Ντόρτμουντ. Άντε βρε, σταμάτα. Σταμάτα βρε, με τα πρωταθλήματα μας ήταν ζαλίσει. Με τα ανύπαρκτα. Ποια ανύπαρκτα, φίλε? Δηλαδή, εγώ ξέρω οι Blackpool και οι Sunderland μετράνε τα πρωταθλήματά τους από την αρχή. Δεν τα μετράνε για να βολεύουν τη United και τη Liverpool. Από την αρχή, όταν έγινε επαγγελματικό.
Στην Αγγλία τι, είναι άλλη τι χρονιά. Είναι αυτά που λέτε άλλη τώρα πάλι. Αρχίσατε πάλι. Πότε έγινε επαγγελματικό. Στην Αγγλία έγινε επαγγελματικό το 1912. Εγώ λέω... Στην Ελλάδα έχει το 59, πώς θα το κάνουμε. Εγώ τώρα. Λέω να μετράμε μόνο τα, τη Super League Intervention και να λέμε βρε, έχει ένα βρε. Πρωτάθλημα. Ναι, ναι, όχι, okay, έχουμε πρωτάθλημα όταν παίζαν 4 ομάδες. Έπαιζε ο Πάουκ σε πρωτάθληματα που πήρα. Τι σχέση έχει αυτό, δεν ανταγωνίζεται εδώ τώρα. Να μην κατεβαίνατε. Κατέβηκε. Λέμε αν υπήρχε πρωτάθλημα ή όχι. Κατέβηκε να παίξει. Κατέβηκε. Σέριξα τρίμπαλο, δίπαλο, τι έριξα. Έχανε από τον Απόλλωνα Αθηνών. Δεν ήταν πρωτάθλημα αυτό. Τι ήτανε. Ήταν πλάκα φιλικά παίζαμε. Ήταν ένα τουρνουά. Δεν ήταν πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ποιο, τι είσαι στη Γερμανία. Να μην κατέβαινες. Άντε να πούμε. Λοιπόν, στη Γερμανία είσαι η... Ο χειρότερος εφιάλτης. Περίμενε, περίμενε. Dorfmer... Ναι, ναι, ναι. Dorfmerkingen. Ναι, ναι, ναι. Και παίζει στην Oberliga Baden-Württemberg. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το πρωτάθλημα του έχει λέγεται Oberliga Baden-Württemberg. Αυτή, αυτή είστε. Άντε στην καλύτερη περίπτωση. Καλύτερη... Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα είναι όνομα αυτό, ομάδα. Άκου όνομα. Άντε. Pforzheim. Ναι. Πι, φι, ομικρόν και μετά έχει ρο, ζήτα, χι και μη. Πνίγεσαι. Αυτό είναι. Κάποιος έβηξε και λένε έστω να την πούμε την ομάδα. Πάνε στα πρωτοσέλιδα. Άντε. Μη σε πνίξω να πει. Αυτή είστε. Και έκλεισα τις εφημερίδες. Όχι, εδώ είμαι. Λοιπόν. Θες να κάνουμε ένα στημένο καυγά κάθε φορά για άρρη και πάω έτσι να, να ανεβάζουμε τα τέτοια θέματα. Την άλλη φορά που κοντραριστήκαμε για το Πασόκ και. Ναι. 3 το Σεπτέμβριο που ήταν. Ναι. Έγινε που έλεγε ότι θα πω την Άνεξ. Εσύ έλεγε ότι την Άνεξ. Ναι. Εντάξει, με χρυσά κουτάλια τρώγαμε. Ναι, δεν θα ξεχάσουμε αυτά. Τα έχουμε στο σπίτι, σε σιρτάρι τα χρυσά κουτάλια. Περιμένουμε να τα ξαναβγάλουμε. Όχι, ναι, τα πούλησε επί Νέα Δημοκρατία και επί Τσίπρα. Τα πούλησε τα χρυσά κουτάλια για να πάρει να πάρει ψωμί. Εμένα μην βάζεις. Γιατί μπορεί να πάρει μόνο 80 ευρώ την εβδομάδα και δεν είχε λεφτά. Και πήγε και τα πούλησε τα χρυσά κουτάλια που είχε πάρει επί Πασόκ. Μην βάζει μέσα στο στόμα από τα Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Θα σου βάλω στο στόμα ότι κουστάρα θα σου πει. Λέω άλλο, είστε λέει αριστεροί σε ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση έχουμε με τη ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άντε με σύγχυση τώρα. Τι έγινε την άλλη φορά που έγινε αυτό. Κάτι πήγε να πει. Τι έγινε, ψηλό χαμό με του ακροατέ που. Με αυτό. Να, ορίστε, να. Να του φιλάρετε. Καλημέρα. Μια καλημέρα, γεια σα. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, α μην πέσει χάμο. Έτσι. Κάτω, όχι χάμο. Ναι, γιατί δεν είμαστε από Χαλάνδρη. Άμπρα. Ούτε από τον Μπουρνάζι. Εντάξει. Αλλά πραγματικά όμω. Αυτό που είπε τώρα το γλωσσοδέτη ο Κωνσταντίνος είναι αυτό που αξίζει σε κάθε χώρα που σέβεται αυτούς τους κατοίκους που μένουν. Δηλαδή όταν εμείς είμαστε η μοναδική χώρα, το μοναδικό κράτος που έχει αγγλικές λέξεις για, για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος, σε λίγο και το τοπικό θα το λέμε, ξέρω εγώ, local, δεν ξέρω πώς την ευχή θα το λέμε. Lockdown. Δηλαδή, local θα μπούμε, λέει, σε lockdown πάλι. Είναι αστείο. Σε περιορισμό. Lockdown πρέπει να το πεις. Κωνσταλέξη. Λέγαμε και γελούσαμε με τις ξενικές λέξεις που κάποιοι λέγανε πριν από 50 χρόνια. Τώρα το ίδιο το κράτος το κάνει και το κάνει με άσχημο τρόπο. Δηλαδή, δείτε πραγματικά αν αναζητήσετε σε κάθε χώρα η πρώτη κατηγορία λέγεται πρώτη κατηγορία στη γλώσσα του. Ναι, ρε φίλε, Bundesliga. Εμείς γιατί δεν την πρώτη εθνική πρέπει να τη λέμε αλλιώς. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Τι ωραίο ήταν το Α εθνική. ΕΠΑΕ. Ποιο ωραίο δεν ήταν το Α εθνική, Β εθνική, Γ εθνική, έρας τεχνική. Εθνική. Μα αυτή είναι η γλώσσα μας. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Κάποιοι αλλά δεν είναι... τα θέλουν αυτά, φιλάρετε. Φιλάρετε μου, κάποιοι δεν τα γουστάρουν αυτά. Τη γλώσσα μας. Τη σημαία μας, τα σύνορά μας. Τι, τα είναι μπανάλ. Είναι... Γιατί. Είναι ξεπερασμένα, ρε παιδί μου. Παλαιομοδίτικα τώρα. Άρχισε, να έχουμε σημαία, άρχισε. Σύνορα, τη γλώσσα μας τώρα. Έλα, μωρέ. Άρχισε. Όλα ανοιχτά, ρε. Δεν. Χήμα, όλα. Και είναι ωραίο αυτός ο οποίος μας εκπροσωπεί. Κρατήσου, εκπροσωπεί 10 εκατομμύρια κατοίκους. Να μιλάει τη γλώσσα του, τη γλώσσα μας και τη γλώσσα του. Όταν πάει στο εξωτερικό. Και να μην μιλάει στα αγγλικά. Εδώ παραγωνίζονται, να μην πω διαγωνίζονται, για το ποιος θα μιλάει πιο καλά τα αγγλικά. Είναι δηλαδή περίεργη νοοτροπία. Είναι νοοτροπία, εντάξει, υποτακτικού, σίγουρα.
Αλλά χρειάζεται και κάποιος να έχει μια άλλη νοοτροπία. Να είναι περήφανος και για τη γλώσσα του και για τη χώρα του και για όλα. Σ' αγάπησε ο Τσίψιος τώρα πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό και, ήταν, και δηλαδή εξωστρέ... πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Έτσι γλωσσοδέτης μεν, αλλά μπράβο τους. Αυτή είναι η χώρα, αυτή είναι η γλώσσα. Μια χαρά. Που ξέρετε γιατί, έχουν τόσα... Καλημέρα. Ξέρεις γιατί έχουν τόσα συμφωνία τα Γερμανοί? Για να λένε πολύ το στόμα τους. Τι? Λόγω κρύου. Έτσι, ναι. Ξέρω. Όλοι φόροι, ρε. Παρότι φιλόπατρης, ξέρεις και κάποια πράγματα. Εννοείται, ρε φίλε. Μα το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ναι, open mind. Ναι, ναι, open ναι. mind. Ναι, όπως ναι. θα λέγατε εσείς οι μοδέρνοι. Open mind. Δεν θα λέγατε ανοιχτό μυαλί. Σας πειράζει η λέξη ανοιχτό μυαλός. Πρέπει να το πεις open mind. Βλαχαδερό. Πάμε στα νέα. Θα πούμε πρωτοσέλιδα. Μπαμπαμ. Άκου, δηλαδή, θα σου δείξω και πώς θα διαβάσεις τις εφημερίδες τώρα. Τα νέα. Τα νέα. Εκδίδεται 3 Σεπτεμβρίου 8. Όλα ξέρεις, όλο το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, η Άγκυρα απειλεί τα χωρικά ύδατα. Προαναγγελία ερευνών στο όριο των 6 μιλίων. Αυτό. Πάμε. Καθημερινή ανεβάζει τους τόνους και στοχοποιεί το Καστελόριζο. Κίνητρα για οικειοθελείς μειώσεις ενοικίων. Ναι. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για 3.986 εξπρές προσλήψεις. Σταματήστε να πυροβολείτε την Ελλάδα, λέει ο Μητσοτάκης προς τον Τσίπρα. Η εφημερίδα των συντακτών. Είστε ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας. Ποιος τύπος αυτό? Έντονη την παράση στη Βουλή Αλέξη Τσίπρα σε Μητσοτάκη. Η Αυγή. Μην παίζετε με την υγεία των παιδιών. Δώσε λίγο. Άντεξα. Πάμε. Ριζοσπάστης, λέγε. Κουνάει το δάχτυλο στο λαό ενώ τζογάρει την υγεία για τα κέρδη του κεφαλαίου, μας λέει ο Ριζοσπάστης. Ναι. Δημοκρατία. Έφτασε η ώρα της αλήθειας. Μόλις 33 μίλια έξω από τα χωρικά μας ύδατα, το Όρους Ρέις. Εσπρέσο. Κόψτε τώρα το εμετικό Big Brother. Ξεσηκώθηκε χώρες OBs. Ωραία. Μες. Αυτά από τις πολιτικές. Άντε, γεια σας. Άμπρα. Πάμε στα αθλητικά. Στα αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάω με Sport Time. Έρχεται ο Εμβιλά. Τελειώνει και με τη Σεντετιέν. Ολυμπιακός και ολοκληρώνει άμεσα μια σούπερ μεταγραφή. Θα συμφωνήσω ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή του συγκεκριμένου παίχτη. Παζάρια για Ματέους Ρέις. Είναι το Όρους Ρέις το πλοίο και είναι και ο Ματέους Ρέις για τον Ολυμπιακό. Είναι άμα κυρωθεί η επιχείρηση του Ματέους Ρέις. Ναι, το Ματέους. Σενάριο από Πορτογαλία για Ακούνια. Ακούνια που σας κούνα είναι. Αλκούνια δεν ήταν ο τέτοιος. Αλκούνια δεν Αλμούνια. Το λέγα. Αλμούνια. Ναι, Αλμούνια. Ναι, ναι. Πού να ξέρεις από αυτά. Από Αλμούνια. Λοιπόν. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό. Οι Ισραηλοί γράφουν για Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Είναι διασταύρωση Λιβάγια με Γκαρσία αυτός. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Οι εξελίξεις με Μπενφίκα και Σεμέδο. Back to back. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Νορβηγό Νίλσεν Περέιρα και τον Ελβετό Σαϊντί Γιάνκο. Τι κάνουμε. Εντάξει, που να πούμε, θα το πει βέβαια και ο Κωστής ο Τσατσαρός μετά. Ναι. Μόνο η εκπομπή Αθλητήριος, ο Κωστής ο Τσατσαρός, χτες το πρωί, μετά τις 8 ακριβώς, προέβλεψε και είχε μιλήσει για το Γιάνκο. Το Δράκο. Ναι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκλεισε το Γιάνκο. Υπέγραψε ο Ζίβκοβιτς, φουλάρει τώρα για τερματοφύλακα και φορ, ενστάσεις για τη νέα Τούμπα. Δεν θα τέριαζε να τον έπαιρνε από την Πόρτο, να ήταν Γιάνκο Δράκο. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Κάντε κάτι τέτοιο. Γερμανός στην κολονία Ολυμιός αντί 3 εκατομμύρια ευρώ. Για την ΑΕΚ περιμένει η Λεγανιές, θέλει τον Μπακάκι. Μωρέ, Λεγανιές. Εναμονή πρόταση στην ΑΕΚ. Επένδυση με τον 19χρονο Μπακ Ραντόνια από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Θα το παλέψει για Γκαρσία στα εξτρέμ. Επιμένουν οι Ιταλοί για Βέρντε και Σπέτσια. Ο Παράς και η ελληνική αγορά. Παγίδες γιατί το ξεκίνημα είναι ζώρικο για τον Παναθηναϊκό. Θα διαβάσει μέχρι και το τέτοιο να για όλες τις ομάδες, φίλε. Και τη διαφήμιση θα διαβάσει λίγο. Χωρίς Βηγιαφάνες στην Τρίπολη και Αϊτόρ. Βηγιάφαντος. Δίλ με Χατζησαφή και Νόβα, ο Άρης. Τι φιλούνται αυτοί, ρε. Δεν έχει κορονοϊό. Μήπως είναι παλιό πλάνο. Α, μπορεί. Ναι. Αυτά με τη Sport Time. Sport Day. Εμβιλά, Γκάρι Ροντρίγκες και Ρέις έχουν προβάδισμα για χαφ, εξτρέμ και αριστερό μπακ. Ο Εμβιλά, βέβαια,
Τον είχαν πάρει και στο στρατό και φορούσε τις στρατιωτικές βίλες. Και υπάρχει και το ράδιο εμβιλά με τον Αντώνη Κανάκη. Φουλ του Άσου, Πέπε τετραετίας για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, Αντώνη. Θέμενη ξανά η ΕΠΟ. Ναι, ενώ έχουμε επιλογή για τον Κανάκη. Τον αγαπάμε. Εσύ έλεγες την άλλη φορά. Εντάξει, απλώς έχει μεγάλη μύτη. Ότι πλέον δεν τον έχεις φίλο. Πω, τι κολοτούμπας. Ότι έλεγες, ξέρω εγώ, ότι ξαφνικά έγινε Πάκου και ο Κανάκης. Πάντα ήταν Πάκου και ο Κανάκης. Το άλλο το φίδο, ο Καλυβάτης ήταν Αργιανός. Αργιανάκη. Στο κάδρο, ο Ιτουαράσπε, επένδυση για την ΑΕΚ. Κοινωνία Ραμέγκα, θες να πούμε και για την κοινωνία Ραμέγκα που έχει το κάτω και δεξιά. Είπες και αυτό. Τι να πω. Άνοιγμα και στο Μέγκα. Εννοείται. Άμα θέλετε εκεί στο Μέγκα, εγώ έρχομαι. Και με τα μισά λεφτά από ό,τι έχει το. Μέγκα, το ρώτησες. Άνετα. Άνετα. Εκπληκτικό πρωτοσέλιδο η αθλητική ώρα. Για πάνε στην αθλητική. Πάρτε τον τώρα. Μη. Με σφραγίδα Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο Βεντάτ Ραντόνια έρχεται αύριο και υπογράφει στην ΑΕΚ. Το Αγίου Ραντονίου και ζητάζει. Ναι. Ήλια, μην χάσετε αυτόν τον παίχτη. Είπε ο Ντούσκο στον Ίβιτς για τον 19χρονο δεξιό μπακ τη ΚΑΠΑ 19 τη Εθνική Βοσνία. Πώ το είπε άραγε αυτό, Μπάγεβιτς. Άκουσα. Μην χάσετε αυτόν τον παίχτη. Έτσι το είπε. Αποκλειστικά μόνο στο Λίμπερο 107,4 ακούσατε το ηχητικό ντοκουμέντο του Ντούσαν Μπάγεβιτς προς τον Ήλια Ίβιτς. Πάνε μέτρο σπορ. Πάω μέτρο σπορ. Ωραία. Ντεμαράζ τρέχει υλοποίηση του πλάνου Ιβάν Ρέμπε για τον νέο ΠΑΟΚ. Ναι ΠΑΟΚ για Λιμνιό. Όλα τα νέα για την Μπενφίκα. Έγραψε ιστορία ο Φατί στην Μπαρτσελώνα και φυσικά σκαλώνει στην Τράκτορ το θέμα του Χατζησαφή που καθυστερεί λίγο με τις εκκρεμότητες. Τι γίνεται αυτό, τον ακούω τον Χατζησαφή τουλάχιστον 1,5 μήνα. Εγώ παραξενευόμουν και μόνο που θα ερχόταν τόσο γρήγορα. Δηλαδή έλεγα καλά, τόσο γρήγορα λύνονται συμβόλαια, στέλνονται υπογραφές κλπ. Τη μια μέρα έπαιζε τελικό κυπέλο και την άλλη εμείς τον περιμέναμε Θεσσαλονίκη. Και έλεγα, είναι δυνατόν. Υπογράφει ο Μπουσέ, ο οποίος ήρθε χθες στην Θεσσαλονίκη και υπογράφει τώρα άμεσα. Ματέο Γκαρσία θα δώσουν μέχρι τελικής πτώσεως μάχη για την απόκτηση του κυτρινόμαυρη. Αγωνία για τον μπασκετικό Άρη που περιμένει από τη FIBA τα έγγραφα για να. Τι λέει? Την απόκτηση. Για να μπορέσει να πάρει ξένο. Για να κάνει μεταγραφές. Α, μάλιστα. Αυτά για τις εφημερίδες, νομίζω. Να το πω τώρα. Πες το. Όχι, θα το πνίξω. Θα το πνίξω, να μιλήσω πρώτα με τα υψηλά κλιμάκια και μετά. Βέβαια, άστο. Για αυτό που λέγαμε στην αρχή. Θα το δούμε στην ημέρα πώς θα εξελιχθεί. Γιατί, ναι. Πάμε στο φίλο που ίσως θα είναι υπερσύντομος. Ναι. Καλημέρα. Πάρα πολύ, δεν υπήρχε. Περίμενε, εδώ είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Εσείς είστε. Ναι, καλημέρα παιδιά. Να δω. Νίκος, αριθμολόγος τι πάει στο τέλος. Ναι, έχεις 48 δευτερόλεπτα. Αλλιώς 43 θα κάνω. Τέλεια, πάμε. Ένας με έστειλε μήνυμα και λέει είσαι ο γνωστός αριθμολόγος που ακούω στο ραδιόφωνο και του λέω ναι αυτός είμαι. Ποιος το έστειλε αυτό? Ένα. Βγήκα φωτογραφία με τον Κουγκουλιά και κάπου με είδε και με έστειλε μήνυμα και λέει είσαι αυτός. Λέω ναι. Πεχτάρα. Λοιπόν παιδιά. Ναι, πες. Στο NBA δεν ξέρουμε τι γίνεται, πολύ δύσκολη η πρόβλεψη, να βγουν λίγο οι τελικοί των περιφερειών και θα δώσουμε μετά για κατάκτηση, γιατί βλέπετε ότι δύσκολα τα πράγματα. Ωραία, άρα πάμε για ποδοσφαιρικά μόνο. Λοιπόν, πάμε λίγο 7 μάτς που θα τα μελετήσετε και την Παρασκευή το πρωί θα τα δώσουμε όλοι. Λοιπόν, όποιος πιάνει σημείο θα παίρνει 5 βαθμούς. Ωραία. Ναι. Και όποιος θα πιάνει ακριβές σκορ θα παίρνει 20 βαθμούς. Ωραία. 20, άρα θα δίνουμε σημείο και σκορ όποτε θέλουμε σκορ, δεν είναι απαραίτητο πάντα. Περίμενε, μπορούμε να δίνουμε διαφορετικό. Δηλαδή να πω, ας πούμε, Άρης Λαμία 0-0 ναι. Και Άσο. Και αυτό γίνεται. Α, μπράβο. Για να έχεις δύο επιλογές θα πιάσεις τη μία. Α, σωστός. Είδες. Απλώς το ακριβές σκορ επειδή είναι πιο δύσκολο δίνουμε 20 βαθμούς. Τέλει. Μπορεί να συμμετέχει και όποιος ακροατής θέλει. Όχι. Και στο τέλος της χρονιάς ο νικητής. Όχι. Δεν περνάει αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί? Δεν θέλω. Δηλαδή αν πάρουν 10 άτομα θα λέμε 10 προβλέψεις θα κάνουμε 4 ώρες. Ωραία, ωραία. Θα τα κρατάνε οι ακροατές ρε παιδί μου και θα λένε κέρδισε. Θα είμαστε εμείς οι τρεις. Ναι. Και όποιος κερδίσει. Κάθε μήνα θα βγάζουμε νικητή. Θα κάνουν το τραπέζι στον νικητή. Κάθε μήνα όμως. Κάθε μήνα. Και τι, κάθε μήνα θα τρώμε μαζί, δηλαδή. Τι, οικογένεια. Μας δώσεις αν θέλουμε. Δηλαδή αυτός που θα είναι πρόεδρος στο τέλος του κάθε μήνα, ναι. Οι άλλοι δύο θα του κάνουν τραπέζι. Τέλεια. Το ποσό θα είναι ίδιο, ναι. Δεν θα υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Τι θα φάμε, στραγάλια.
Κοίταξε, εγώ τρώω όλοι πολύ, θα ξέρεις. Τρώνε, αλλά το τραπέζι θα το πληρώνει αυτοί που θα βρίσκονται στις τελευταίες δύο θέσεις. Μάλιστα. Ή να το κάνουμε, θα πληρώνει αυτός που είναι τελευταίος. Όχι βέβαια. Θα το δούμε αυτό, πάμε παρακάτω. Ωραία, λοιπόν, πάμε στα σημεία. Σημειώστε κι εσείς για να μελετήσετε. Ναι. Άρης Λαμία. Ναι. Τρίπολη Παναθηναϊκός. Ναι. Ατρόμητος Βόλος, Όφη Πανετολικός και πάω Καέλα. Είναι τα πέντε μάτς που θα γίνουν, γιατί άλλα δύο δεν θα γίνουν τώρα. Ωραία. Πώς το είπες το τελευταίο? Πάω Κλάρισα. Ωραία, εντάξει. Το έγραψα και αυτό. Μια χαρά. Έγινε, λοιπόν, Νίκο. Έχουμε Tottenham Everton από Αγγλία. Ναι, Tottenham Everton, ναι. Και το τελικό ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτά τα αυτά παιχνίδια επέλεξα. Ξεκινάει και πρόβλημα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σημείο και ακριβές σκορ. Νίκο, καλό πρωινό. Φιλιά, πρέπει να κλείσουμε. Έγινε, έγινε. Έγινε. Αύριο, 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 αύριο. Πάρε πιο νωρίς αύριο να τα πούμε καλύτερα. Ρίξε έναν έκδοτο. Τότενα, δεν προλαβαμε με δύο τάφ. Τότενα. Μωρό μου, είμαι σε ένα δάσος και έχω πεθάνει στα γέλια. Γιατί γελάς? Χάθηκα. Πες ένα καλό για να φύγουμε. Κάτσε, έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Περίμενε. Θέλω να παίξεις το τραγούδι αυτό που σου είπα. Εν τω μεταξύ, άθλιο τραγούδι. Άθλιο τραγούδι, τέλος πάντων. Αλλά επειδή το κάνεις παραγγελιά, θα το βάλω. Ναι, εννοείται. Ένα καλό. Ρεκόρ. Αδόλφε, ναι, ναι. Πρέπει να φύγω. Πέρασε η ώρα. Είδες πως περνάει η ώρα να ζει μου. Αυτό ήταν καλούτσικο. Γι' αυτό. Καλούτσικο. Φεύγουμε. Άντε, πάμε να φύγουμε. Ωραία. Λοιπόν, ήταν το Φρέντο Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και Κωνσταντίνο Παπαδομολάκη. Ναι. Θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 8. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο τεράστιος, ο μοναδικός, ανεπανάληπτος, ο Κωστής ο Τσατσαρός. Αθλητήριος. Ζούμου σου. Ζουμουσάκια, ζουμουσίτσες. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι. Άντε, τα λέμε. Γεια σας. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε.